Καλή σας μέρα και καλώς μας ήρθατε. Εδώ στο στούντιο της εκπομπής είμαστε με Αλέξανδρο Κλώσσα. Καλημέρα. Με Τάσο Τελογλου. Καλημέρα και καλημέρα. Σε σένα, Τάσο. Και με Βασίλη Ταλαμάντα. Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Με εσάς φαντάζομαι στην άλλη άκρη της οθόνης, στο σπίτι σας, στον καναπέ σας. Έχετε κάνει καφέ, έχετε κάνει τσάι. Είστε έτοιμοι να περάσουμε μαζί τις επόμενες τρεις ώρες. Και αν μένετε εδώ στο λεκανοπέδιο, ενδεχομένως να αναπνέετε λίγο πιο δύσκολα. Να αισθάνεστε δηλαδή μια δυσφορία στην αναπνοή. Είναι τέταρτη-πέμπτη μέρα τώρα που ζούμε με ένα νέφος πάνω από το κεφάλι μας, που χθες μάθαμε ότι μπορεί και να είναι τοξικό. Θα σας πούμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής τι συμβαίνει, αλλά μία πολύ γρήγορη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή την ώρα, εκεί που μία φωτιά καίγεται στον Ασπρόπυργο εδώ και πέντε μέρες, είναι αυτή που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Μιλάμε για τοπίο απίστευτο. Τώρα περνούν μπροστά από την οθόνη τα αυτοκίνητα και η εικόνα είναι λίγο πιο περιορισμένη, αλλά θα δείτε ότι η ορατότητα είναι μερικά μέτρα όλα και όλα. Όλα τα άλλα είναι τοπίο πνιγμένο σε ένα καπνό, δείτε το τώρα πώς ξεχωρίζει. Σε ένα καπνό που σηκώνεται στον ουρανό και μετά εξαπλώνεται πάνω από τα κεφάλια μας. Και τον αναπνέουμε. Πέραν τούτου, αν δεν μας βλέπετε από την Αττική, δεν αναπνέεται δηλαδή αυτό που αναπνέουμε εμείς, και μας βλέπετε από Κρήτη, από νότο της Ελλάδας, εξυπνήσατε με μια σεισμική δόνηση, ισχυρή σεισμική δόνηση. Χθες κουνηθήκαμε εμείς στην Αττική, στη Χαλκίδα. Σήμερα κουνηθήκατε εκεί ανάμεσα στην Κάσο και στην Κρήτη. 4,5 ρίχτερ. Θα σας τα πούμε πάλι σε λίγο αναλυτικά. Αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή αν είστε ασφαλισμένοι του ΟΑΕ, τότε ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιοι συμβασιούχοι οι οποίοι έχουν κατοικοεδρεύσει στο κτίριο του ΟΑΕ και για την ακρίβεια έχουν κάνει κατάληψη. Σήμερα μάλιστα μπήκαν και μέσα στο κτίριο. Είναι μαζί τους ο Λάμπρος Χαβέλας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε εμείς θα γίνουμε σαν τις καθαρίστριες. Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Για να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε με εσάς σήμερα. Να μας πείτε τι συμβαίνει τώρα εκεί. Ακριβώς, Πόπη. Λοιπόν, και όσοι μας ακούνε και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θέλουν να εξυπηρετηθούν στο κεντρικό κτίριο του οργανισμού εδώ στην Ακαδημίας, να ξέρουν ότι σήμερα δεν θα τα καταφέρουν. Και το λέμε αυτό γιατί από το πρωί έρχονται ασφαλισμένοι, αλλά βλέπουν μπροστά στην είσοδο τους συμβασιούχους, οι οποίοι τι ζητούνε. Ζητούνε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Δίπλα μου ο πρόεδρος των συμβασιούχων, ο κύριος Σπυράκης. Τι ακριβώς έχει γίνει? Καλημέρα. Είμαστε στην πέμπτη εβδομάδα κινητοποίησης. Όπως γνωρίζετε από αρχής είχαμε κλείσει μόνο τα γραφεία της διοίκησης. Σήμερα προχωράμε σε κλιμάκωση της κινητοποίησης. Κλείνουμε την Ακαδημία 22. Δεν θα λειτουργήσει και επαόριστον μέχρι να βρεθεί μια λύση. Αλλά να δώσει λύση η κυβέρνηση. Όπως έχει δώσει στις καθαρίστριες, όπως έδωσε στους συμβασιούχους του ΟΤΑ, όπως έδωσε στους συμβασιούχους της κυρίας Δούρου. Αυτό ακριβώς ζητάμε. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να λύσει το πρόβλημα όπως το έλυσε και στους άλλους. Αύριο θα κανονίσετε ραντεβού με τον κύριο Στρατούλη? Αύριο θα απαιτήσουμε να δούμε τον Υπουργό όλοι μαζί κάτω από το Υπουργείο, ζητώντας να συζητήσουμε επί της ουσίας. Και όχι αυτό που κάνουμε πέντε εβδομάδες τώρα, συζήτηση για τη συζήτηση και ουσιαστικά κοροϊδία. Την διαπραγμάτευση τη βλέπετε βεβαίως πώς πηγαίνει, πούμε... έτσι, και εσείς όπως την παρακολουθούμε όλοι οι Έλληνες. Ναι, αυτό που οι δανειστές λένε στον κύριο Τσίπρα είναι σταματήστε προσλήψεις, μην κάνετε κι άλλες, διώξτε και αυτούς που έχετε ήδη προσλάβει. Πώς αντιδράτε σε όλο αυτό εσείς? Εγώ δεν έχω ψηφίσει τη διαπραγμάτευση, εγώ έχω ψηφίσει κυβέρνηση εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας. Αυτή τη στάση περιμένω για όλους από την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μάλιστα. Το λέω από το πρωί. Είναι η κυβέρνηση που έδωσε συγχαρητήρια στις καθαρίστριες. Δεν θέλω να γίνει η κυβέρνηση που θα δώσει συλληπιτήρια στο δικό μου σύλλογο, γιατί θα θρηνήσουμε θύματα στο τέλος. Παιδιά, θα ξαναγυρίσουμε σε εσάς τη διάρκεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στον Ασπρόπυργο, παρακαλώ πολύ, τους συναδέλφους. Να δούμε τι συνέβη και πέντε μέρες αναπνέουμε αυτή την κατάσταση. Μαθαίνουμε ότι είναι και τοξική ή, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα εκεί, στη στενή περιοχή. Πες μας λίγο, Γιώργο, σε παρακαλώ, τι ισχύει από σήμερα για τους κατοίκους της περιοχής του Ασπροπύργου. Είναι τοπίο στην ομίχλη. Λοιπόν, καλημέρα. Από... Και δυστυχώς είναι στην τοξική ομίχλη. Λοιπόν, βλέπετε πίσω μου
Βλέπετε πίσω μου ένα μέρος του εργοστασίου, το οποίο είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών και χαρτιών. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, ο διάδρομος δεν υπήρχε κανονικά. Ήταν περίπου 2 μέτρα ύψος τα ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι μια έκταση περίπου 15 στρέμματα με περίπου 2 μέτρα πλαστικών. Αυτά καίνε από το Σάββατο το μεσημέρι που ξέσπασε η πυρκαγιά. Αυτό το τοξικό νεφος, το οποίο το σχολιάζαμε εμείς προχθές τη Δευτέρα από τα δικαστήρια, στις φυλακές Κορυδαλλού, ότι μυρίζει έντονα αυτή η μυρωδιά. Είναι από το Σάββατο αυτή η κατάσταση. Μυρίζει απελπιστικά. Είναι ένα νεφος καπνού το οποίο κατευθύνεται προς την Αττική. Να βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του Κώστα του Βλαχόπουλου αυτό το τοξικό το νεφος, γιατί μιλάμε για πλαστικά τα οποία καίγονται σταμάτητα από το Σάββατο το μεσημέρι. Κατευθύνεται προς την Αθήνα, ανάλογα και φυσικά και με τον αέρα. Σήμερα έχει κοπάσει κάπως ο αέρας. Δεν είναι η κατάσταση που κρατούσε τη Δευτέρα και την Κυριακή, που έσπρωχνε όλο το νεφος προς την Αθήνα. Οι πυροσβέστες φορούν ειδικές εξαρτήσεις, γιατί μιλάμε για μια αποπνικτική κατάσταση εδώ. Οι κάτοικοι της περιοχής, βέβαια είναι σε μεγάλη απόσταση, δεν είναι εδώ που είναι το εργοστάσιο, γιατί εδώ είναι η βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Μας έλεγαν ότι είναι τραγική η κατάσταση όλες αυτές τις ημέρες. Σήμερα επιτάχθηκαν 2 μπουλντόζες από εταιρείες εδώ της περιοχής για να ανοίξουν το δρόμο που βλέπετε. Δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος. Τώρα σήμερα έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος για να μπορούν να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα. Απομακρύνονται σιγά σιγά ποσότητες σκουπιδιών, ρίχνουν νερό οι πυροσβέστες. Γίνεται αυτή η διαδικασία, θα τραβήξει πάρα πολύ. Και μάλιστα από ό,τι μας λέγανε, εάν δεν πέσουν και ποσότητες χώματος, όπως έλεγε χθες και μάλιστα η κυρία Δούρου, γιατί είχε έρθει εδώ πέρα. Γιώργο, σχολεία είναι κλειστά. Έχουν πάρει οδηγία οι κάτοικοι να μην βγαίνουν στον δρόμο αν δεν έχουν σοβαρή δουλειά. 5 μέρες μετά όλο αυτό. Οι πυροσβέστες μας έλεγαν πως καλό θα είναι. Δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το κράτος. Όμως έχουν ενημερωθεί εδώ πέρα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Ασπροπύργου, γιατί μιλάμε ότι είμαστε στον Ασπρόπυργο τώρα αυτή τη στιγμή. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν ενημερωθεί διαστόματος, ανεπίσημα βέβαια, ότι αν δεν υπάρχει λόγος, κυρίως ηλικιωμένοι για τα παιδιά, να μην βγαίνουν έξω, γιατί είναι ιδιαίτερα βαρύ το κλίμα. Είναι πολύ έντονη αυτή η μυρωδιά που επικρατεί εδώ πέρα στην περιοχή. Και η εικόνα μας από την οροφή, από την κάμερα οροφής, έχει νέφος, είναι ορατό αυτό, μπορούμε να το δούμε, για να το δούμε, να πάρουμε μια εικόνα, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε, να δούμε το νέφος αυτό που φεύγει από τον Ασπρόπυργο, να επεκτείνεται πάνω από την Αττική, εδώ από την Κηφισιά, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι πραγματικά απίστευτη. Εγώ να ρωτιέμαι, Γιώργο, πώς εδώ και 5 μέρες δεν έχουν καταφέρει να τη σβήσουν. Να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή. Πόπε, κοίταξε εδώ πέρα, Κώστα. Δείξε εδώ πέρα λίγο. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι κομμάτια χαρτιού, πλαστικά, ξύλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Είναι ύψος, έχουν ύψος περίπου 2 μέτρα. Βλέπετε εδώ πέρα πώς, σε τι κατάσταση είναι. Όταν πιάσει φωτιά εδώ πέρα μέσα, σιγοκαίει. Εσύ μπορεί να μην τη βλέπεις φωτιά, αλλά αυτή σιγοκαίει και ανά πάσα στιγμή με τον αέρα, αυτή να φουντώνει. Σβήνει, φουντώνει, σβήνει, φουντώνει. Αυτή η κατάσταση γίνεται. Και αυτά, όλα αυτά τα πλαστικά που βλέπετε, αυτά τα χαρτιά, τα πλαστικά, οι σακούλες, ό,τι αυτή οι μπαταρίες έχουν δει εδώ πέρα από αυτοκίνητα. Εμείς, Γιώργο, σε διακόπτω. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε εμείς στην οθόνη μας είναι από την κάμερά μας στην οροφή των εγκαταστάσεών μας στην Κηφισιά. Είναι σαν να έχει καθίσει από πάνω μας ένα βαρύ πράγμα, ένα γκρίζο πράγμα. Έτσι. Εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα στην τηλεόραση. Αυτό είναι το βαρύ νέφος το οποίο έχει προκληθεί από τη φωτιά εκεί. Φυσάει, μου λένε, και ένα βοριαδάκι, μάλλον το στέλνει προς τα κάτω. Σε λίγο θα έχουμε και τον ειδικό λοιμοξιολόγο κοντά μας και υγειονολόγο για να μας πει κατά πόσο αυτό είναι επιβλαβές για την υγεία μας, και βεβαίως θα ξαναγυρίσουμε να δούμε και άλλη εικόνα από τα όσα συμβαίνουν στον Ασπρόπυργο. Από Κάσο και Κρήτη, εντάξει, κουνηθήκαμε λιγάκι, αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Μια χαρά είναι. Πριν γυρίσω στους συναδέλφους, τι έχουμε για από. Τη συμφωνία και την επίσκεψη του Αλέξη συμφωνία Τσίπρα. Συμφωνία και επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα, την οποία. Αισιόδοξη. Αισιοδοξία. Όλοι αισιόδοξοι για συμφωνία, ωστόσο αμφισβητούν το πόσο ευνοϊκό θα είναι το αποτέλεσμα για τους Έλληνες. Άλλοι μιλούν για να μην μόνοι, άλλοι μιλούν για καλύτερα μέτρα που θα πάρθουν και θα μας βγάλουν από την κρίση μακροπρόθεσμα. Θες να διαβάσω ενδεικτικά μερικά. Νομίζω ένα-δύο μηνύματα, διάβασε μας. Η Αλεξάνδρα Καμπουράκη, ας πούμε, μας λέει και συμφωνία θα έχουμε και ευνοϊκή θα είναι και θα την εφαρμόσουν με σωστότερο τρόπο. Είναι ένα μήνυμα. Έλα ρε, Αλεξάνδρα, μου αρέσει η Αλεξάνδρα. Είναι τύπος που βλέπει το ποτήρι γύψο γεμάτο. Φουλ, ξεγυλίζει το ποτήρι. Μπράβο. Αισιόδοξη όχι, η συμφωνία είναι μονόδρομος εδώ και καιρό. Ευνοϊκή σίγουρα δεν θα είναι, οπότε θα συμφωνήσουν να ησυχάσουν, μας λέει η Βούλα. Πιο προσγειωμένη σε μια πραγματικότητα ανάγκηση η Βούλα και. Και ευχές. Μακάρι όλο να πάνε καλά για την Ελλάδα μας. Ο Ανανίας. Για να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ.
Το ρεπορτάζ λέει ότι καταρχάς θα σας δώσουμε ένα δεδομένο ότι παρά το γεγονός ότι μέχρι χθες συζητούσαμε θα γίνει, δεν θα γίνει τριμερής, αν υπάρχει δηλαδή συμφωνία στα χέρια των δανειστών ώστε να πάει στις Βρυξέλλες ο κ. Τσίπρας, τελικώς θα γίνει η επίσκεψη. Οπότε σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξουν κάπου ή το πάνω για λίγες μέρες αργότερα. Δεν περιμένουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Έχουν φτάσει όμως χαρτιά με ελληνικές προτάσεις γραμμένες πάνω στα χέρια των δανειστών. Τι λένε αυτές οι προτάσεις και πού βρισκόμαστε τώρα, Αλέξανδρε? Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι εχθές το βράδυ δεν έγινε συνάντηση, νέα συνάντηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου με τον κύριο Μοσκοβισή για να εξετάσουν εκ νέου τις ελληνικές προτάσεις. Και δεν υπάρχει προς το παρόν και απάντηση, γραπτή απάντηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που είχε ζητήσει ο κύριος Παπάς μέσω Facebook, απαντώντας στις φήμες ότι έχει απορριφθεί η ελληνική πρόταση, δεν υπάρχει γραπτή απάντηση. Οι τρεις συν τρεις σελίδες που έχουμε στείλει στους δανειστές, οι τρεις σελίδες μιλάνε για το δημοσιονομικό κενό και τα μέτρα, και άλλες τρεις σελίδες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η οικονομία το επόμενο διάστημα. Τα μέτρα είναι αυτά που μας νοιάζουν πιο πολύ. Για να τα δούμε λίγο τα μέτρα. Και καταρχάς να δούμε αν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτά που ζητούν οι ξένοι σε σχέση με αυτά που δίνουμε εμείς. Γιατί διαβάζοντας κανείς τον τύπο σήμερα και τις ιστοσελίδες, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια διαφορά που ξεκινά από τα 400 εκατομμύρια και φτάνει μέχρι και τα 900 σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά σιγά σιγά βήμα-βήμα προσεγγίζουμε σε αυτή τη διαφορά. Στο δημοσιονομικό δηλαδή υπάρχει μεγάλη προσέγγιση και υπάρχουν στην Ελλάδα περιθώρια ακόμα για να προσεγγίσουμε περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα πλεονάσματα, μαθαίνω εγώ. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί το θέμα των πλεονασμάτων και εκεί είναι που κάνει δύσκολη όλη τη συζήτηση. Τα δεδομένα μας πώς έχουν στις κάρτες μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πλεονάσματα, όπως είπε και ο Βασίλης. Αυτή τη στιγμή η τελευταία πρόταση που έχουμε στείλει είναι 0,75% από 0,6% που ήταν το προηγούμενη πρόταση. Με τους δανειστές να ζητάνε 1% πλεονάσμα για το 2015 και 1,75% πλεονάσμα για το 2016 προτείνει η Ελλάδα, με τους δανειστές να λένε για 2% πλεονάσμα. Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι υπάρχει περιθώριο να φτάσουμε τους στόχους που δίνουν οι δανειστές τις επόμενες ημέρες για να κλείσει αυτή η διαφορά. Το μεγάλο ζήτημα είναι προφανώς το ΦΠΑ, οι συντελεστές του ΦΠΑ. Η νέα πρόταση που στείλαμε είναι πάλι με τρεις συντελεστές. 6% υπερμειωμένος φάρμακα, βιβλία, θέατρα. 12% ο μεσαίος συντελεστής από 11 από την προηγούμενη πρόταση. Εφημερίδες, περιοδικά, βασικά αγαθά και φρέσκα τρόφιμα, ενέργεια, δηλαδή ΔΕΗ, νερό, δηλαδή ΕΙΔΑΠ, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Και υψηλός συντελεστής στο 23%, καύσιμα, ένδυση, υπόδηση, υπηρεσίες, θαλασσινά, όχι ψάρια, έτοιμα γλυκά και μαρμελάδες, ανάμεικτο και υπερξεγαρασμένο ψωμί, ζυμαρικά, σάντουιτς, προμαγειρεμένο φαγητό, έτοιμα προϊόντα κρέατος, σοκολάτες και έτοιμες σάλτσες. Το ψάρι, γιατί ξέρετε. Το ψάρι είναι στο 12%. Πάει τρόφιμο, ναι, τρόφιμο. Πάει στο 12%. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα περιθώριο, το 6 να γίνει ακόμα και 7. Και το 12 να γίνει 13 για να φτάσουμε το 1,8. Με αυτή την πρόταση φτάνουμε το 1,3. Οι δανειστές λένε για 1,8. Και να κλείσουμε και την τρύπα στο 1,8. Λες ΔΕΗ και λοιπά, και λοιπές υπηρεσίες. Στο 12%. Στο 12%. Στο μεσαίο συντελεστή είναι στο 13%. Επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν θέλει η ΔΕΚΟ, δηλαδή ΔΕΗ και νερό, να πάει στον υψηλότερο συντελεστή. Αυτή είναι η πρόταση για το δημοσιονομικό. Χρηματοδοτικά βρίσκουμε με διάφορους τρόπους, που τα λέγαμε και χθες, περίπου 30 δισεκατομμύρια για να καλυφθούμε μέχρι και το Μάρτιο του 2016 χωρίς νέο δάνειο. Τάσο. Βρίσκουμε με τα λεφτά των άλλων διάφορους τρόπους. Ναι. Δηλαδή, εμείς ζητάμε 29 δισεκατομμύρια όπως τυκλοφόρησε χθες η Αυγή μέχρι το Μάρτιο του 2016 χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτά φυσικά είναι όνειρα επιστημονικής, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Χθες το βράδυ, για να δούμε τι έκανε και η απέναντι πλευρά, υπήρξαν δύο συνεδριάσεις στο Βερολίνο. Εμείς στην κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Μέρκελ, όπου ο κύριος Σόιμπλε είπε: μην τρελαίνεστε στους βουλευτές με αυτά που ακούτε από την Αθήνα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε σχέση με τις προτάσεις της Ελλάδας. Το περίεργο είναι. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Εδώ έτσι είπε ο Σόιμπλε. Χαρτιά κόντρα χαρτιά. Έτσι είπε ο Σόιμπλε. Δεν ξέρω τι εννοεί. Θα το μάθουμε σήμερα. Είναι και ο κακός, βέβαια. Λοιπόν, ναι, αλλά η κυρία Μέρκελ που ήταν παρούσα δεν παρενέβη στη συζήτηση. Άφησε το Σόιμπλε να μιλήσει. Οι πληροφορίες που έχω από το Βερολίνο είναι ότι χθες το βράδυ συναντήθηκε η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Γκάμπριελ, τον ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, για να συζητήσουν για ένα άλλο άσχετο θέμα της Ελλάδας. Αλλά βάλανε και το θέμα της Ελλάδας. Συζητήσανε για την Ελλάδα και αποφάσισαν ότι δεν θα τραβήξουν με τη χώρα από την πρίζα.
αλλά δεν θα δώσουν λεφτά αν η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το πιθανότερο σενάριο είναι, αν η ελληνική κυβέρνηση δεν δεχτεί κάποιους όρους, το πιθανότερο σενάριο είναι δηλαδή μια παράταση της σημερινής συμφωνίας χωρίς λεφτά. Μάλιστα. Την οποία πώς θα τη χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, αν δεν έχει λεφτά η παράταση της συμφωνίας? Δεν θα τη χρησιμοποιήσει, θα πάει σε έλεγχο κίνησης κεφαλαίων και IOUs. Όπα. Άρα δεν παίρνει και τη συμφωνία. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί εδώ που. Μέτρα χωρίς λεφτά δεν υπάρχει συμφωνία για την Ελλάδα. Στην Γερμανία τι λένε σήμερα? Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο η Bild. Και να το δούμε λίγο μαζί με τον Κώστα Μιχόπουλο. Λοιπόν, η Bild λέει ότι είναι μόνη της η κυρία Μέρκελ, ένας αυξανόμενος αριθμός των βουλευτών θέλουν να καταψηφίσουν περαιτέρω βοήθεια για την Ελλάδα. Και συγκεκριμένα σε αυτό που είπε ο Τάσος για τη χθεσινοβραδινή που έγινε με την κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει μεγάλη γκρίνια για την πολιτική της καγκελαρίου που ακολουθείται και μάλιστα γίνεται πιο έντονη στην οικονομική πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού και Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος, όπου ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πτέρυγας, ο Christian von Stetten, τόνισε και εκφράζει και μάλιστα τους μικρομεσαίους, τόνισε πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να πούν με ειλικρίνεια ότι το πείραμα με τους αρνητές των μεταρρυθμίσεων Έλληνες στην Ευρωζώνη απέτυχε και πρέπει να τελειώσει. Και μάλιστα σε αυτή την πτέρυγα απόπειρα ανήκουν 188 από τους 311 βουλευτές που είχαν καταψηφίσει την προηγούμενη πρόταση για την Ελλάδα και οι οποίοι λένε ότι δεν θα ψηφίσουμε ποτέ κάτι για τους Έλληνες εάν δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις. Η Financial Times, Μαρία Τσιλινίκη, έχουν επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Οι δανειστές βλέπουν αδιέξοδο και πιστεύουν ότι η Αθήνα δεν θέλει συμφωνία, ενώ στο Guardian διαβάζουμε για τους ηθοποιούς του ελληνικού δράματος επί σκηνής. Λέει ότι ουσιαστικά, Πόπη, λέει ότι αν ήταν θεατρικό έργο δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από ένα δράμα επικών διαστάσεων. Ενώ έχει δώσει ήδη τους ρόλους η εφημερίδα, λέει ότι ο Τσίπρας, ενώ τον παρουσιάζουν οι φίλοι του ως ένα πολύ χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος δεν έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις από την ημέρα που πήρε την κυβέρνηση στα χέρια του, είναι, λέει, ο καλός αστυνομικός που ουσιαστικά βάζει στη θέση του το κακό παιδί, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τον Γιάννη Βαρουφάκη τον παρουσιάζει σαν έναν καθηγητή οικονομικών, ο οποίος πήρε τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και είναι εκείνος ο οποίος αντιστέκεται στους εταίρους, ενώ λέει ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι ο Έλληνας επαναστάτης. Mm-hmm. Το Γιάννη Δραγαζάκη τον παρουσιάζει σαν το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, λέει, προσπαθεί πίσω από το παρασκήνιο να ενώσει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις που ακούμε κι εμείς κάθε μέρα, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Για τον Ευκλήδη Τσακαλώτου λέει ότι είναι ο διαπραγματευτής και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως το καλύτερο αντίθετο για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης ουσιαστικά στις Βρυξέλλες δεν είναι και τόσο καλοδεχούμενος, να πούμε, ας μας επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν είναι η ίδια η άποψη που έχουν οι εταίροι μας για τον κύριο Τσακαλώτο. Λέει πως τελειώνει το έργο. Δεν λέει πως τελειώνει το έργο, ενώ έχει δώσει διάφορους τίτλους και στην Άγγελα Μέρκελ και τον Μπαράκ Ομπάμα. Για την Άγγελα Μέρκελ. Δώστα σε τίτλους αυτά. Για την Άγγελα Μέρκελ λέει ότι ψάχνει λύση για την αντίθεση του συνεργάτη της Σόιμπλε. Είναι αυτό που ακούσαμε και προηγουμένως, ότι παίζει μόνη της το παιχνίδι. Για τον Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι αλλάζει συνέχεια θέσεις. Ξέραμε ότι είχε ουσιαστικά πιέσει προς όλες τις κατευθύνσεις για να βρεθεί μια λύση στο ελληνικό ζήτημα. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα μία πιέζει την Ελλάδα, μία πιέζει τους εταίρους μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θάνο Θανασίου στις Βρυξέλλες, τι γίνεται? Το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο είναι σήμερα? Είμαστε κοντά σε συμφωνία ή κοντά σε ρήξη? Ψάχνουμε 440 εκατομμύρια. Αν βρούμε 440 εκατομμύρια, τότε είμαστε OK. Τόσα είναι τα λεφτά που ψάχνουμε. Το ασφαλιστικό είναι στη μέση για να μας χωρίζει ή όχι? Λοιπόν, στα 440 εκατομμύρια της απόκλησης ή στην όποια απόκληση προσδιορίζεται από τη διαφορά στους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για τους Έλληνες και για τους δανειστές, που ο ένας λέει 1%, ο άλλος λέει 0,75%, βρίσκονται και έσοδα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο ασφαλιστικό. Άρα η κυβέρνηση για να χρηματοδοτήσει και το ασφαλιστικό θα πρέπει να βρει λεφτά τα οποία περιγράφονται στα 440. Έτσι, όλα τα λεφτά που ψάχνουμε είναι 440, δεν είναι άλλα τα λεφτά του ασφαλιστικού. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα σε σχέση με την συνάντηση σήμερα το βράδυ Μέρκελ Ολλάντ. Τι να περιμένουμε, θα βγει κάποιος καπνός από τη συνάντηση αυτή σήμερα, Θάνο? Δηλαδή θα μάθει ο ελληνικός λαός ή οι Ευρωπαίοι πολίτες αν το πράγμα έχει κάνει βήματα προς συμφωνία ή όχι? Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Όταν ο Γιούνκερ λέει χθες στο Στρασβούργο, καλύτερα να πάω να δω τους Λατινοαμερικάνους, δεν έχει κανένα νόημα να πάω να δω τους Έλληνες. Χάσιμο χρόνο, αυτό ήταν απίστευτο φαρμάκι. Χάσιμο χρόνο, το λέει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Το λέει γιατί αν δεν έχει φέρει η ελληνική πλευρά μία πρόταση που να καλύπτει πλήρως την απόσταση, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συναντηθούμε. Γι' αυτό και έχει πέσει επίπεδο η διαπραγμάτευση και πια συναντιόνται οι υπουργοί με τον επίτροπο Μοσκοβισή.
Ως εκ τούτου σήμερα το βράδυ το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να μιλήσουν οι καγκελάριος με τον Πρωθυπουργό, να του εξηγήσει ότι κοίταξε να δεις, κανείς δεν θα υποχωρήσει, γιατί αυτό το οποίο λέγανε οι Financial Times πριν δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν θέλει να συμφωνήσει, δεν θέλει να πάει να βρει τη συμφωνία, είναι ότι πιστεύει ότι στο τέλος οι δανειστές θα υποχωρήσουν. Πράγμα το οποίο δεν θα γίνει. Μάλιστα. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτούς που μιλάμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα, Άρα είδαμε. Βασίλη, το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, τι να περιμένουμε από τη σημερινή. Ένα και δύο. Ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας πάει στη σημερινή συνάντηση και έρθουν λίγο πιο κοντά με τους δανειστές. Έρθει λίγο πιο κοντά με τους δανειστές, θα μπορέσει να εφαρμόσει τα όσα συμφωνήσει εντός του. Αυτό που είπε Τσαπανίδη είναι το δεύτερο κομμάτι. Καταρχάς θα γίνει συνάντηση 10 η ώρα το βράδυ, νομίζω, και αργότερα θα ξέρουν, πάλι θα ξενυχτήσουμε. Αφού γεύμα κλπ. Εγώ δεν έχω σήμερα, παρότι είμαι από τους αισιόδοξους γενικά όλη αυτή τη ιστορία, ότι σήμερα θα βρεθεί λύση. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαι αισιόδοξος ότι δεν πάμε καλά σήμερα. Αυτό. Εσύ που ανήκει το κόμμα το αισιόδοξο, λοιπόν, σήμερα είσαι. Δεν θα υπάρξει λύση. Δεν θα υπάρξει λύση. Θα υπάρξει συμφωνία στο τέλος κάποια στιγμή. Θα πρέπει να δούμε νωρίτερα από την βραδινή συνάντηση τι θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί έχουμε τα χρηματάκια που περιμένουμε για τις τράπεζες. Να δώσουμε. Να έχουμε έκπληξη εκεί. Θα δούμε τι νούμερο θα είναι, όχι. Θα έχουμε διατήρηση στα ίδια παγωμένα αυτό επίπεδα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα δοθούν ελάχιστα χρήματα πάλι για τον ELA. Ναι. Θα γίνει μια συζήτηση πάλι για το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Δεν θα έχουμε εκπλήξη, εννοώ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Μια είδηση να δώσουμε ότι θα βγει σε λίγη ώρα, μαθαίνω, κυβερνητική ανακοίνωση που θα λέει την ελληνική θέση. Αυτή που είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Παπάς, που την έγραψε χθες, θα υπάρχει και σε κυβερνητική ανακοίνωση. Mm-hmm. Που, εντάξει, κυβέρνηση, αλλά δίνει μια άλλη βαρύτητα. Νομίζω ότι η διαφορά, θα επαναλάβω, είναι στα πλεονάσματα. Φυσικά ήταν ατυχής όλο αυτό που είπε ο κ. Γιουνκέρ χθες, αλλά σε μια διαπραγμάτευση όλα λέγονται. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγεται από τον επικεφαλή τη Κομισιόν για χώρα μέλους τη Ευρωζώνη. Πόσοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή και ας δούμε τι συνέβη χθες στη συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία. Είναι η Ειρήνη Σαββοπούλου που παρακολούθησε το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Ειρήνη, τι ακούστηκε μέσα στην Πολιτική Γραμματεία και πού τελικώς καταλήξανε. Καταλήξαν ότι διαφωνούν, Πόπη, και όσο και αν ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να κλείσει τουλάχιστον το σωκοματικό μέτωπο, οι φωνές που κρατούν τη γραμμή της ρήξης στο τραπέζι συνεχίζουν να υπάρχουν και επαναδιατύπωσαν τις απόψεις τους. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του επιχείρησε να κόψει κάθε κουβέντα για εκλογές, αλλά ζήτησε και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική προσπάθεια. Στελέχη κυρίως της αριστερής πλατφόρμας είπαν όσα είχαν πει πριν από λίγες μέρες στην Κεντρική Επιτροπή, ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει το όπλο της ρήξης πάνω στο τραπέζι. Όσο για το κείμενο των 47, θέλω να σου πω πως το απορρίπτουν. Λένε όμως ότι μπορεί να είναι για αυτούς η γραμμή Μαζινό, δηλαδή η τελευταία υποχώρηση στην περίπτωση που μπορεί να βρεθεί μια βάση διαπραγμάτευσης πάνω σε αυτήν. Και βέβαια με βασική προϋπόθεση να υπάρξει λύση για το θέμα του χρέους και όχι απλώς μια καταγραφή ότι αυτό θα διευθετηθεί σε έναν χρόνο. Ζήτησαν βέβαια να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή, κάτι βέβαια που δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια αντισυμφωνία. Αντιδράσεις λοιπόν. Κάποιοι μετρούν τους βουλευτές που διαφωνούν και τους βγάζουν πολλούς, πολλούς όμως. Ενώ κάποιοι διαφωνούν και δημόσια. Ο κ. Λαποβίτσας, για παράδειγμα, Μαρία Τσελινικού, σήμερα έχει άρθρο που το φιλοξενεί πού, ποιο είναι το Guardian. Στο Guardian. Τι λέει Guardian. Στο άρθρο του, λοιπόν, λέει ότι σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση δεχτεί τους όρους, αποδεχτεί τις προτάσεις των πιστωτών, τότε οδηγεί την Ελλάδα σε αυτοκτονία, ενώ αυτοκτονεί και η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό υποστηρίζει σε άρθρο του ο Κώστας Λαποβίτσας στο Guardian. Χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστες τις προτάσεις των πιστωτών, υποστηρίζοντας ότι αναπαραγάγουν την αποτυχημένη λιτότητα των προηγούμενων χρόνων που έχουμε ζήσει και καλούν, λέει, την ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα που πλήττουν εκ νέου τα ασθενέστερα στρώματα. Η φωτογραφία που δίνει το άρθρο είναι αυτή, η οποία γράφει η Ελλάδα εναντίον όλων. Τάσο, υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης, υπάρχουν γέφυρες για να ενώσουν τις δύο πλευρές. Ή οι εναλλακτικές ποιες μπορεί να είναι. Από ό,τι κατάλαβα, η θέση της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα ψήφιζε μια συμφωνία αν υπάρξει μια ρητή αναφορά στο χρέος και στη μείωση του χρέους. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όχι. Ποτέ, ρητά, κατηγορηματικά, ποτέ, δεν ασχολούνται, ποτέ, δεν το ανοίγουν. Ποτέ όχι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, ναι, το ενδεχόμενο. Να σας πω. Ποτέ, εννοούμε τώρα. Να σας πω μια συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ στο Βερολίνο. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Μιλάει μια βουλευτήνα του Χριστιανδημοκρατικού Κόμματος. Ο δανειζόμενος δεν μπορεί να καθορίζει τους όρους του δανείου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το κλίμα που υπήρχε χθες. Έτσι. Δεν αποκλείεται όμως
εάν συμφωνήσουμε τώρα σε μία μικρότερη ενδιάμεση συμφωνία, διότι εδώ δεν έχουμε διευκρινίσει και ποια θα είναι η διάρκεια αυτής της συμφωνίας, να γίνει μία συζήτηση για το χρέος σε ένα διάστημα που θα είναι το φθινόπωρο, το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό στον κύριο Τσίπρα για να το πάει στην κοινοβουλευτική του ομάδα και στους διαφωνούντες, ώστε να πάρει από αυτούς την ψήφο τους. Ή να μπει και θέμα επιμήκυνσης, που είναι μια εναλλακτική έμεση διαδικασία στα θέματα του χρέους. Στο μεταξύ, είμαστε στην κόντρα με όλους. Τους έχουμε όλους απέναντι. Θέλω να μεταφέρω ένα σκηνικό το οποίο το έμαθα και εγώ, ότι στη συνάντηση που πήγε να κάνει το ελληνικό κλιμάκι με τον κύριο Μοσκοβισή εμφανίστηκαν και οι εκπρόσωποι των λεγόμενων θεσμών, των λεγόμενων θεσμών, και είπε το ελληνικό κλιμάκι, πληροφορίες που έχω και δεν τις έχω από την ελληνική πλευρά, είπε ότι εμείς έχουμε ραντεβού με τον κύριο Μοσκοβισή. Και είπε ο κύριος Μοσκοβισή, ωραία, πάμε στο γραφείο μου να τα πούμε εκεί, και δόθηκε αυτό το κείμενο το τελευταίο που αυτό δείχνει, είναι δεικτικό ενός κλίματος που υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή ο κύριος Κοστέλο και οι υπόλοιποι δεν πήγαν, δεν ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα, ναι, οι Έλληνες υπουργοί δεν διαπραγματεύονται, με την παλιά Τρόικα. Άρα δεν θα μπορούσε να. Θα άλλαζε η πολιτική της κυβέρνησης αν ξαφνικά βρισκόντουσαν οι υπουργοί με τη. Και το γεγονός ότι ακόμα και κάποιοι θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αυτό είναι δεδομένο, παρουσιάζουν ή σπρώχνουν τους εκπροσώπους και σε κρίσιμα ραντεβού. Δείχνει ακόμα ότι. Για να δούμε λίγο πώς ερμηνεύει την όλη κατάσταση και τι συζητήθηκε και χθες στην πολιτική γραμματεία. Είναι το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος προγράμματος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλύβη, στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καλύβη. Καλησπέρα, μέρα. Έχω ένα πρόβλημα, δεν ακούω καλά. Η ερώτηση, κύριε Καλύβη, είναι μία και πάρα πολύ απλή. Τι συμβαίνει, πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα, που πηγαίνουμε? Ναι, νομίζω ότι η κρισιμότητα είναι αποδεδειγμένη. Είμαστε στην τελευταία φάση της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Το θετικό είναι ότι πια γίνεται η συζήτηση όχι στα τεχνικά κλιμάκια και στους τεχνοκράτες, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει και τις ευκολίες και τις δυσκολίες του. Ο χρόνος προφανώς είναι πιεστικός, αλλά νομίζω ότι με τις εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες έχουν δοθεί από την ελληνική πλευρά δημιουργείται μια βάση για να μπορέσει να επιτευχθεί. Να πάμε σε ένα καινούριο μνημόνιο, κύριε Καλύβη. Όχι, η πρόθεση είναι να αποφύγουμε το νέο μνημόνιο και γι' αυτό η πρόταση για τη χρηματοδότηση στηρίζεται σε υπάρχοντες φόρους. Δεν ζητάμε νέα δάνεια για να υπάρχει νέο μνημόνιο. Υπάρχει μια πρόταση αναλυτική η οποία αξιοποιεί και τα 10. Κύριε Καλύβη, δεν είπα τυχαία τη λέξη μνημόνιο, γιατί έρχεται ακόμη και από τα χείλη του κυρίου Μητρόπουλου, του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του κόμματός σας. Μιλάει για νέο μνημόνιο που ετοιμάζεται να υπογράψει η χώρα. Εντάξει, ο κύριος Λαπαβίτσας διαφοροποιείται λέγοντας ότι αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα αυτοκτονήσει η χώρα και μαζί της και άλλες χώρες. Καμιά 20 βουλευτές σας είναι επίσης στα κάγκελα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι είπατε χθες τον κύριο Τσίπρα, τι του ζητήσατε να κάνει? Τα πάρουμε ένα-ένα, επειδή θέτετε πολλά ερωτήματα και συνδέεται ασύνδετα πράγματα. Δηλαδή για το θέμα των 22 βουλευτών ήταν μια πρωτοβουλία την οποία έχει πει και η κυβέρνηση, ότι το θέμα των 751 ευρώ και η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων είναι κάτι το οποίο θα προσβεί. Τώρα, για το αν θα πάμε. Πρέπει να συμβεί αυτό, κύριε Καλύβη, για παράδειγμα? Βεβαίως πρέπει. Πρέπει να το νομοθετήσετε άμεσα? Η γνώμη είναι ναι, και αυτή είναι και η θέση της πολιτικής γραμματείας. Ακούμε από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις ότι μας χωρίζουν κανένα κοντά 900 εκατομμύρια ή από 400 έως 900 εκατομμύρια από τους δανειστές. Ότι ζητούν να πάψετε να σκέφτεστε τέτοια πράγματα και να αλλάξετε τα εργασιακά. Μπορείτε να το κάνετε? Τα εργασιακά καταρχήν δεν έχουν καμία σχέση με το δημοσιονομικό πρόβλημα. Έχουν μια στραβή αντίληψη που έχουν για τα θέματα ανταγωνιστικότητας, η οποία δεν αποδείχθηκε. Mm-hmm. Αλλά στο προηγούμενο που σας είπα, εάν πάμε για νέο δάνειο, όντως αυτό θα συνοδευτεί με ένα μνημόνιο, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Εάν βρούμε άκρη με τα χρήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και με ανασύνθεση και του κονδυλίου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορούμε να ξεπεράσουμε το χρηματοδοτικό πρόβλημα. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο. Ο Τάσος Θεόλογλου έχει να σας κάνει μια ερώτηση. Κύριε Καλύβη, είπατε ότι δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όπως ξέρετε, το καταστατικό του ECM απαγορεύει να αγοράσει κατευθείαν το ECM τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 6,7 δισεκατομμύρια που τελειώνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας δώσει λεφτά να αγοράσετε εσείς αυτά τα δάνεια. Δεν είναι μια πράξη που χρειάζεται έγκριση των κοινοβουλίων των απέναντι? Αυτό προφανώς χρειάζεται μια έγκριση. Άρα είναι δάνειο.
Όχι, δεν. Η έγκριση των κοινοβουλίων, κοιτάξτε κάτι, μπορεί να χρειαστεί και για το 1,2 δισεκατομμύρια, το οποίο ήταν αυτό το οποίο τάλθηκε από το Ταμείο Χρηματοδοτικής της Τοπικής Σταθερότητας. Δεν σημαίνει ότι είναι νέα χρήματα, είναι χρήματα τα οποία αναλογούν στη χώρα, όπως και το 1,9. Λέω ότι δεν θα δημιουργήσει την απέτηση για νέες πηγές χρηματοδότησης. Μπορεί να γίνει διακανονισμός με το... με τα υπάρχοντα και επίσης, επειδή με ρώτησε η κυρία Τσαμπαρίνη για τα 900 εκατομμύρια, εδώ πρόκειται για το τι υπολογίζει ο καθένας. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί το ζήτημα των μέτρων τα οποία προτείνονται για τη διαφθορά και να μην τα κοστολογεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην υπολογίζει το 1 δισεκατομμύριο που προβλέπεται και έχει εισφραχθεί ήδη το μισό από τα μέτρα τα οποία πήραμε για τις πρόθεσμες οφειλές. Άρα Καλύβη, υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να καταλήξουμε, αλλά ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλύβη, που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ επίσης και τον Τάσο Τέλογλου και τον Βασίλη Ταλαμάγκα για το ρεπορτάζ του. Στον Αλέξανδρο τον ξαναδούμε, γιατί έχουμε πολλές αλλαγές που έχουν να κάνουν με κατασχέσεις, με υποθήκη. Με υποθήκη σπιτιών, οφειλετών στα ταμεία. Ακόμη και αν είστε σε ρύθμιση, μπορεί να ξαφνικά να δείτε το σπίτι σας να υποθηκεύεται. Έχουμε αλλαγές στα φορολογικά, στο μίνι φορολογικό και έχουμε να δούμε πότε θα φτάσει και το περίφημο εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο αυτά. Κάτσε, περίμενε, γιατί χθες υπήρχαν πιέσεις να κατατεθεί αύριο κιόλας με αλλαγές εργασιακά και όχι μόνο. Θα τα δούμε όμως μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Εσείς τηλεφωνήστε στο 14748 και δείτε σήμερα τι έχουμε προσφορά για σας. Έχουμε 4 κινητές συσκευές, είναι 4 συνοικητές για 4 υπέροχα ολοκένουργια κινητά τηλέφωνα. Τετραπύρινο φάμπλετ, δηλαδή τόσο μεγάλη οθόνη που θα ξεχάσετε τα τάμπλετ, θα έχετε μόνο το τηλέφωνο για να σας εξυπηρετεί. Με 2 κάμερες, με 8 γίγκα επεκτάσιμη μνήμη. Με δορυφορική πλοήγη σε GPS, τετραπύρινο επεξεργαστή, σούπερ προσφορά και είναι 4 οι φίλοι που θα το κερδίσουν. Καλή επιτυχία, παιδιά, διεκδικήστε τα και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι εδώ. Τα λέμε σε λίγο. Έχουμε 4 κινητά τηλέφωνα για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε καινούριο τηλέφωνο. Διεκδικήστε τα στο 14748. Είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσετε ένα τηλέφωνο, γιατί έχουμε 4 νικητές σήμερα. Κάθε μέρα βλέπετε, δεν επιβραβευμέναν από εσάς, αλλά πολύ περισσότερο. Σήμερα 4 κινητά τηλέφωνα της Lenovo. Καινούρια, ολοκένουρια, υπερσύγχρονα, super duper, γρήγορα, τετραπύρινα, πολλές μνήμες και τα σχετικά. Τι λέμε στο Twitter, τι. Μόλις ξύπνησαν λιγότερο αισιόδοξοι. Να δούμε ενδεικτικά. Δεν πιστεύω ότι η συμφωνία... Οι αισιόδοξοι ξυπνούν νωρίτερα στο Twitter. Αυτό είναι η διαπίστωση της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω αν ισχύει καθημερινά αυτό. Η Ιωάννα μας λέει πως δεν πιστεύω ότι θα είναι ευνοϊκή ενδεχόμενη συμφωνία, αλλά δεν θα δούμε λευκό καπνό ούτε σήμερα. Το έχει δει το έργο η Ιωάννα, όπως και όλοι εμείς μαζί της. Πηγαίνουμε, γυρνούμε και είμαστε στάσιμοι στο ίδιο σημείο. Έχει αρχίσει όμως, πριν από λίγο μου λέει ο Αλέξανδρος, ότι έχει αρχίσει και ανεβαίνει το γερμανικό ομόλογο. Μέχρι σήμερα ήταν αρνητικό το επιτοκίο του. Έβγαιναν δηλαδή σε δανεισμό οι Γερμανοί και όποιοι αγόραζαν ομόλογα γερμανικά πλήρωναν και κάτι τη, γιατί ήταν τόσο ασφαλές. Τώρα έχει ανέβει πάνω από το 0, έχει φτάσει στο 1%, το δεκαετές, Αλέξανδρε, σωστά, το δεκαετές ομόλογο. Δεν το λες και καλή εξέλιξη αυτό, το λες όμως, το ερμηνεύεις ως μήνυμα να βρεθεί μια λύση σύντομα, διότι τα πράγματα δεν καλά για κανέναν. Πάμε με τον Λάμπρο Χαβέλα να δούμε τι γίνεται με τους φαρμακοποιούς, διότι και με τα φάρμακα έχει ανοίξει μέτωπο μεγάλο με τους φαρμακοποιούς. Έχουν πάψει ποια οι φαρμακοποιοί είναι φίλοι της κυβέρνησης. Τι μήνυμα ήταν αυτό που έστειλαν χθες και κυρίως πώς επηρεάζονται οι ασφαλισμένοι, Λάμπρο. Πραγματικά, Πόπη, οι ασφαλισμένοι επηρεάζονται από το γεγονός ότι τα φαρμακεία σήμερα είναι κλειστά. Οι φαρμακοποιοί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει προχωρήσει σε 24-ωρη απεργία, αντιδρώντας στην απελευθέρωση του δικτύου των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων. Mm-hmm. Και πρέπει να σου πω ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο στα εφημερεύοντα και στα φαρμακεία τα οποία διανυκτερεύουν. Πώς μπορεί να διαπιστώσει αν ένα φαρμακείο διανυκτερεύει και πού στην περιοχή του, απλά να πάει έξω από κάποιο
κλειστό φαρμακείο, υπάρχει αναρτημένος κατάλογος ή εάν έχει κάποιο smartphone από τα application τα οποία κυκλοφορούν. Πάντως, οι ίδιοι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, σήμερα έχουν και προγραμματίσει μία συνέντευξη τύπου, ενώ μία η ώρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Υποστηρίζουν ότι η απελευθέρωση του δικτύου θα οδηγήσει στην αύξηση αυτών των φαρμάκων, καθώς έχει γίνει και στην Ευρώπη αντίστοιχη κίνηση και έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Όπως χαρακτηριστικά λένε Πόπι, είναι το εξής, ότι υπάρχει συγκεκριμένη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει οδηγήσει στην αύξηση αυτών των φαρμάκων. Άρα τα φάρμακα μπορούν να δίδονται από τα 9.800 φαρμακεία τα οποία υπάρχουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Πόπι. Μόνο σήμερα η απεργία, έτσι, από αύριο όλα κανονικά και πάλι. Μάλιστα. Κανονικά, βεβαίως. Λοιπόν, Κατερίνα Παναγκοπούλου, να έρθουμε σε σένα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ, συζητούσαμε και με τους συναδέλφους για το νομοσχέδιο με τα εργασιακά και τις αλλαγές που φέρνει αυτό. Κάποιοι βουλευτές, μάλιστα, ζητούν να επανέλθει, να ανέβει, μάλλον, και ο κατώτατος μισθός μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, να υπάρξει συγκεκριμένη διάταξη. Τι έρχεται, πότε κατατίθεται στη Βουλή, πάει κι άλλο πίσω, έτσι. Ήταν να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά πηγαίνει από την επόμενη εβδομάδα και βλέπουμε. Υπόπει ότι θα κατατεθεί σήμερα. Σύμφωνα όμως με την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, αυτό δεν προβλέπεται να γίνει ούτε σήμερα ούτε αύριο. Άλλωστε, να πούμε ότι σήμερα ο Υπουργός θα ταξιδεύει έτσι κι αλλιώς. Βρέθηκε στη Γενέβη για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ήταν μια κυβερνητική διαρροή. Να πούμε ότι ο Υπουργός επιστρέφει έχοντας αποσκευέσει μια θετική στάση από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για αυτό το νομοσχέδιο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει ένα βήμα. Ωστόσο, από το Υπουργείο απαντάνε ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βράδυ της Παρασκευής ότι θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες και εφόσον μια διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη, η κατάσταση θα αποτελέσει μονομερή ενέργεια. Άρα λένε, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουμε να καταθέσουμε το νομοσχέδιο. Είναι μια απόφαση που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Επομένως, από την μεριά του Πάνου Σκουρλέτη λένε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε το πότε θα κατατεθεί, αν θα είναι μεθαύριο, αντιμεθαύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πετράκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ρωτήσω, κύριε Πετράκο, όλα αυτά γίνανε σε ένα πλαίσιο διπλωματικού πολέμου και ασκήσεων πιέσεων. Ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε σήμερα το νομοσχέδιο. Αυτό τελικώς πηγαίνει την άλλη εβδομάδα. Πού θα οδηγήσουν όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες πιέσεις? Το αντίθετο, κυρία Τσαπανίδου. Δηλαδή. Η παρέμβασή μας αυτή, η παρέμβαση των 22 βουλευτών. Είναι σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι στα πλαίσια αυτού που ζήτησε ο Πρωθυπουργός το κόμμα και οι βουλευτές να στηρίξουν έμπρακτα την κυβέρνηση. Η έμπρακτη στήριξη σήμερα της κυβέρνησης, όπως τόνισε πολύ σωστά χθες ο Πρωθυπουργός, περνάει μέσα από τις παρεμβάσεις μας, αυτού του είδους παρεμβάσεις, που έχουν ένα και μοναδικό μήνυμα. Η κυβέρνηση να μην κάνει πίσω απέναντι στις άθλιες πιέσεις των τοκογλύφων δανειστών μας. Όσο πίσω έχει κάνει μέχρι στιγμής, κύριε Πετράκο, βρίσκει αντιδράσεις. Δεν σας άκουσα. Το πίσω που έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, βρίσκει όλο το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, όλη την κοινοβουλευτική σας μαζί με τον Πρωθυπουργό, ή θα δούμε και αντιδράσεις? Όλη η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αγωνίζονται να υπάρξει μία, όπως έχουμε πει πολλές φορές μαζί, κυρία Τσαπανίδου, μία έντιμη συμφωνία που πάνω απ' όλα θα δίνει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και θα επιλύει το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Χωρίς αυτά τα δύο πολιτικά βαριά, να το πω έτσι, πολιτικά προαπαιτούμενα, δεν υπάρχει δυνατότητα για μια συμφωνία όπως έχουμε τονίσει. Άρα λοιπόν απέχουμε πολύ από συμφωνία, κύριε Πετράκο, γιατί μέχρι στιγμής οι δανειστές λένε το θέμα του χρέους μην το αγγίζετε, αφήστε το εκτός. Αυτοί μπορεί να λένε αυτό, αλλά εμείς επιμένουμε ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε σε μια συμφωνία η οποία δεν θα λύνει το θέμα του χρέους, γιατί διαφορετικά η ελληνική οικονομία και η κοινωνία θα συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Κατανοητό και σεβαστό από πολλούς, αλλά η εναλλακτική μας ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ποια είναι η εναλλακτική μας? Αυτό που λέμε είναι η εναλλακτική μας λύση. Και με τι λεφτά πληρώνουμε? Επιμονή να υπάρξει μια συμφωνία. Και σήμερα, κυρία Τσαπανίδου, πρέπει, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική μέρα, καλό είναι
και ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέλκερ να στρέψουν τη μνήμη τους μερικά χρόνια πίσω, όταν οι πρόγονοι της Γερμανίας, τότε κυβέρνηση Ναζίτη, κατέσφαξαν τόσο κόσμο στο δίστομο. Σήμερα είναι μια μέρα που η μνήμη λέει 2 ετών, 3 ετών, 9 ετών, 7 ετών. Λοιπόν, δεν μπορούν να μας κουνάνε, να συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο, όταν η ανθρωπότητα, οι σύμμαχοι, οι νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σε αυτούς διέγραψαν το χρέος, παρότι ματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Κύριε Πετράκο, αν φτάσουμε στο τέλος του μήνα και δεν έχει κλείσει κάποια συμφωνία και δεν έχουν δώσει λεφτά οι ξένοι, τι θα κάνουμε, ποια είναι η εναλλακτική μας? Θα μιλήσουμε για ρήξη πια με την Ευρώπη? Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε δεν επιθυμούμε καμία ρήξη. Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει λύση στο πρόβλημα της Ελλάδας. Να υπάρξει μια έντιμη συμφωνία η οποία θα βγάζει τη χώρα από το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της λιτότητας και της υπερχρέωσης. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει δυνατότητες να επιζήσει. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν επιθυμούμε ρήξη, επιθυμούμε συμφωνία, αλλά δεν υποκύπτουμε κιόλας. Αυτό είναι το μήνυμα. Τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να επιζήσει δεν μας διευκρινίσατε ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το μάθουμε. Έχει πολλές δυνατότητες, αλλά κύριε Πετράκο, δεν είμαστε όμοιροι κανενός, κυρία Ταπανίδου. Είμαστε εταίροι και όχι υποτελείς. Είμαστε εταίροι στην Ευρώπη και όχι υποτελείς. Η συμφωνία η οποία... Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενοικιαστές. Όλες οι χώρες είναι ισότιμες και δεν έχουν χάσει οι μεγάλες χώρες και της Ευρώπης τα 5 χρόνια μνημονιακών πολιτικών. Αντίθετα, έχουν κερδίσει πάρα πολλά δις. Και αυτοί και οι επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε μέχρι τη Μαρία Τσιλινίκου για να δούμε απειλές για βόμβες και κενώσεις πολύ σημαντικών και κτηρίων χθες, τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική. Και στο Λευκό Οίκο ακόμη είχαμε εκένωση. Γενικά μπορεί να είναι εκρηκτικό το κλίμα σε σχέση με τις ελληνικές διαπραγματεύσεις, όπως ακούμε και βλέπουμε στα ξένα μέσα. Πάντως πήραν τηλέφωνο για βόμβα στις Βρυξέλλες, κοντά σε κτίριο στο οποίο θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή αμέσως εκενώθηκε, ο σταθμός του μετρό έκλεισε και επιβλήθηκαν δρακόντρια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι λογικό, Πόπη. Λίγο αργότερα όμως αποδείχτηκε ότι οι πληροφορίες που είχαν για ένα ύποπτο αντικείμενο ήταν απλά μια φάρσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε ένα... βοηθήστε με. Θα πάμε ξανά στη φωτιά στον Ασπρόπυργο, μου λένε λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει τώρα εκεί. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα, Γιώργο. Ακριβώς η κατάσταση είναι μία από τα ίδια. Μην περιμένετε να βελτιωθεί η εικόνα σήμερα, αύριο, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Εδώ μιλάμε για περίπου 26.000 κυβικά μέτρα καύσιμη ύλη. Είναι αυτά που βλέπετε όλα. Είναι περίπου κατ' εκτίμηση 26.000 κυβικά μέτρα καύσιμη ύλη. Αυτό δεν θα σβήσει σε μια-δυο τις μέρες. Εδώ θα καίει ασταμάτητα. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Να καταλάβετε πως υπάρχουν περίπου 20 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία αδιάλειπτα εδώ και 2 ημέρες πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν μπορούν να περιορίσουν την φωτιά. Όπου τη σβήνουν, μετά από λίγο ξαναφουντώνει πάλι. Γιατί είναι πλαστικά, είναι χαρτιά. Δεν μιλάμε για ένα ξύλο, κάει και τόζεσαι, τελείωσε. Είναι εδώ πέρα μια διαδικασία η οποία θα πάρει μέρες. Βλέπετε τους πυροσβέστες που είναι μέσα στους καπνούς, ανάμεσα από τα έφλεκτα αυτά υλικά, κάνουν συνεχείς ρήψη νερού. Υπάρχουν 2 μπουλντόζερ, τώρα πριν από λίγο λεπτά και ένα στενοφόρο. Δεν πρόλαβα να δω τώρα τι έχει συμβεί, αν κάποιος πυροσβέστης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Τώρα πριν από 1-2 λεπτά ήρθε. Τώρα θα δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας αφήσουμε, κρατάμε την εικόνα, θα σε αποδεσμεύσουμε για να κάνεις το ρεπορτάζ. Κρατήστε όμως την εικόνα, η οποία είναι απόκοσμη. Είναι θαρρύς, βάιες, είδε και παρατηρεί κανείς ταινία. Θαρρύς και παρακολουθεί ταινία. Δεν είναι. Ακριβώς. Υπήρχε μία σκέψη από την πυροσβεστική, επειδή αυτό δεν σβήνει πολύ εύκολα. Θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 2 μέρες να ρίξουν τόνους από χώμα. Αλλά η εκτίμηση είναι γύρω στα 300.000 ευρώ χρήματα που δεν έχει περιφέρεια να δαπανίσει. Οπότε θα γίνει προσπάθεια με το νερό. Δύο ερωτήσεις. Γιατί τους πήρε τόσο καιρό?
να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν σβήνει, να ξαναρχίσουν να κάνουν. Και δεύτερον, διαβάζω ότι όλο γίνεται για 20-30 χιλιάρικα. Λείπουν κάποια. Έχει να κάνει κυρίως το ότι δεσβήνει η φωτιά είναι επειδή είναι ντανιασμένες τεράστιες ποσότητες από ανακυκλώσιμα υλικά, το οποίο όσο πρέπει το νερό να μπει μέσα στην τεράστια ντάνα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν οι πυροσβέστες λένε να σκεπάσουν αυτό το χώρο με χώμα για να μπορέσουν να περιορίσουν το οξυγόνο ώστε να σβήσουν η φωτιά πολύ πιο σύντομα από ό,τι πρέπει. Από το Σάββατο λοιπόν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Νομίζω θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες 2 μέρες για να γίνει αυτό. Χθες το μεσημέρι λοιπόν το πρωί έγινε επιθεώρηση από την ασφάλεια. Από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος. Κάνανε μια αυτοψία στο χώρο, είναι 46 στρέμματα από ό,τι λένε οι αστυνομικοί. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι εκτός από τα ανακυκλώσιμα υλικά υπήρχαν δοχεία με ορυκτέλεια, ελαστικά αυτοκινήτων, ακόμη και συσκευασίες με φάρμακα, τα οποία η εταιρεία δεν είχε την άδεια να τα έχει. Προχώρησαν στη σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος είναι προσωρινά υπεύθυνος, ενώ αναζητείται ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος σημειωτέων από την ώρα που έκανε η αστυνομία τον έλεγχο στην Καλυφαία. Είχε πάει ο ίδιος, παραδόθηκε στην αστυνομία γιατί είχε χρέη προς το δημόσιο, πήγε στον εισαγγελέα, αφήθηκε ελεύθερος γιατί έκανε ρύθμιση από ό,τι λένε οι πληροφορίες και μετά βγήκε το ένταλμα και τώρα η αστυνομία ψάχνει να το ξαναβρει. Η περιφέρεια δεν έχει λεφτά να βρει το χώμα να σκεπάσει όλα αυτά τα σκουπίδια που έχουν χρειάζονται χίλια φορτηγά. Τους πήρε 4 μέρες να αποφασίσουν ότι το νέφος είναι επικίνδυνο, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία ή να δώσουν οδηγίες στους κατοίκους. Υπάρχει ένα πολύ αργό αντανακλαστικό σε όλη αυτή την ιστορία. Χτύπησε το καμπανάκι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά και μάλιστα όταν έχει πλαστικά μέσα, καλώδια και οτιδήποτε άλλο. Είναι τοξικό το φορτίο. Mm-hmm. Απλά η κινητοποίηση των υπολείπων αρχών ήταν λίγο καθυστερημένη. Ο κ. Σαμπατακάκη είναι υπεύθυνο του Γραφείου Περιβαλλοντική Υγεία στο Κελπνό. Καλημέρα σα, κ. Σαμπατακάκη. Είναι τοξικό το νέφος αυτό? Δηλαδή αυτό που αναπνέουμε όλοι 4-5 μέρες τώρα είναι επικίνδυνο για την υγεία μας? Και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που μένουν κοντά στην περιοχή? Ποια είναι η απάντησή σας υπεύθυνα, κυρία Σαμπατακάκη, γιατί ακούμε τα χίλια μύρια όσο όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, από την περιοχή και μόνο, άμα οι καιρικές συνθήκες το ευνοήσουν, τα υποπροϊόντα της εν λόγω καύσης από την πυρκαγιά αυτή δύνονται να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Οπότε πρακτικά το νέφος αυτό, προτού καν το χαρακτηρίσουμε ως τοξικό, δύναται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πέραν αυτού, από την καύση που παρατηρείται εκεί πέρα και που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε παραγωγή ουσιών, όπως είναι οι διοξίνες, όπως είναι τα φουράνια, οι οποίες, ειδικά ως μη διοξίνες, από το 1997 είναι χαρακτηρισμένες τόσο την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όσο και από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ως κατηγορία σε ένα καρκινογόνο. Δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε όλοι καρκίνο. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν, κύριε Σαμπατακάκη, να πάμε λίγο στο διατάφτα. Είναι επικίνδυνο για την υγεία, λέτε, το να εισπνέει κανείς αυτά τα αέρια. Έχουν χαρακτηριστεί και με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς. Αυτό που συμβαίνει εδώ και 4-5 μέρες. Πώς μας επηρεάζει λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φορέσουμε όλοι μάσκες? Πρέπει να κυκλοφορούμε όπως κυκλοφορούν σε χώρες της Ασίας? Καταρχήν, ο κίνδυνος έχει και έναν υποκειμενικό χαρακτήρα. Δηλαδή, για την έκθεση αυτή παίζει ρόλο ο τρόπος έκθεσης, η διάρκεια έκθεσης, δηλαδή είναι απότομη, είναι σταδιακή. Η ατομική ευαισθησία του καθενός, δεν είναι όλοι οργανισμοί ίδιοι. Και παίζει και η αθρηστική δράση και με άλλες ουσίες που μπορεί να έχει συσσωρεύσει ο οργανισμός μας. Έχετε κάποιες οδηγίες από το Κέλπνο για τον κόσμο? Οι οδηγίες, το Κελπνό τις δουλεύει ενδελεχώς. Από εκεί και πέρα, από την συνάντηση που έλαβε χώρα χθες, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει οδηγίες αναρτημένες στο διαδίκτυο, οι οποίες αναφέρουν ότι είναι σκόπιμο ο κόσμος να αποφεύγει τη σωματική άσκηση στον χώρο εκεί πέρα, να αποφεύγει το κατά δύναμη την παραμονή στον χώρο που είναι έντονη η εκπομπή των απαερίων αυτών, να προσπαθεί ο κόσμος όταν είναι σε κλειστό χώρο να κλείνει τα τζάμια και τα παντζούρια αρνητικά για να αποφεύγει την εισρωή των αερίων αυτών. Και από εκεί και πέρα, γενικά, όσο κοιτάει, η αποφυγή είναι. Γιατί είναι και ευαίσθητοι πληθυσμοί οι οποίοι ανησυχούν παραπάνω. Για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, για τους πυροσβέστες που προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Σίγουρα, επαγγελματικός κίνδυνος είναι άλλο ένα. Πρέπει να δουλεύουν με στολές, με φόρμες, με μάσκες, με κράνη, με κουκούλες, με στολή διαστημική. Είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Αυτό είναι. Είναι τρομερό, έτσι. Τα επιδόματα που. Είναι σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα θα διατρέχουν έναν κίνδυνο παραπάνω από εμάς. Απλώς είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι
σε συνθήκες αντίξωες να δουλέψουν. Κύριε Σαπεντακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο διαδίκτυο και στο Κελπνό, στη σελίδα του Κελπνό, διαβάζει κανείς ακριβείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αντιθέτως, είναι και ιδιαιτέρως επιβαρημένα. Διάλειμμα θα κάνουμε για διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε σε λίγο κοντά σας. Έχει και άλλες αστυνομικές ειδήσεις ο Βάιος. Όπως επίσης θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι συνέβη με τον 40χρονο, 47χρονο άντρα που σκότωσε, που στραγγάλισε το ίδιο του το 7χρονο κοριτσάκι. Είναι σοκαριστική είδηση βεβαίως, είναι και αστυνομικός ο συγκεκριμένος κύριος. Θα τα δούμε μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα όμως σας θυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δική σας μία από τις 4 σούπερ συσκευές που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Οι οποίες συσκευές της Lenovo είναι ολοκένουργιες, ταχύτατες, πολύ γρήγορες και άκρος κομψές και λειτουργικές. Δικές σας το 14748. Καλή σας επιτυχία. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Τα κινητά τηλέφωνα που δίνουμε, που προσφέρουμε σήμερα μέσα από το 14748, είναι πραγματικά απίστευτα και πολύ καλή ευκαιρία για να αποκτήσετε κι εσείς ολοκένουργιο κινητό τηλέφωνο. Είναι 4, άρα 4 και οι νικητές. Είναι της Lenovo, είναι ένας επί της ουσίας ολοκένουργιος κόσμος που χωράει στην παλάμη του χεριού σας. Είναι τετραπύρινος ο επεξεργαστής του. Τα λέτε και φάμπλετ, γιατί έχουν μεγάλο μέγεθος, άρα καταργείται το τάμπλετ, κρατάτε μόνο το τηλέφωνο αυτό, άρα είναι ένα πανέμορφο, κομψό και προσιτό φάμπλετ. Με δύο κάμερες βεβαίως και ταχύτατο επεξεργαστή. Δικό σας το 14748. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Βάιος Σύρος παραμένει κοντά μας. Να δούμε λίγο ακόμα από τα θέματα που έχει το αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο και μάλιστα με βαριά ονόματα της νύχτας βεβαίως. Τι γίνεται, εξαρθρώσανε σπήρες. Είναι σε εξέλιξη. Είναι επιχείρηση της αστυνομίας σε Αθήνα, Πάτρα, Βόλο και Κόρινθο για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, οι οποίοι κυρίως κάνουν εκβιασμού σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενδεχομένως να εμπλέκονται και σε ληστείες αλλά και σε κατοχή όπλων. Ανάμεσα έχουν γίνει τουλάχιστον 6 με 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους και δύο ονόματα, βαριά ονόματα της νύχτας, όπως πληροφορηθήκαμε. Μάλιστα, Βάια, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε αν έχεις κάτι καινούργιο. Εύχομαι, όχι. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Εύχομαι να μην τα ξαναπούμε. Πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη σε μία άλλη ιστορία η οποία μας έχει πραγματικά συγκλονίσει. Μέσω του iPop.gr η Λία Τσαβανίδου είναι στη γραμμή μας. Τι συνέβη με τον πατέρα που στραγγάλισε το ίδιο το παιδάκι? Δικαιολογήθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας ότι το σκότωσε. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο και παραδόθηκε λέγοντας ότι το σκότωσε γιατί έκανε φασαρία. Ακριβώς, Πόπη, βρισκόμαστε στον Εύωσμο, στο δρόμο που έγινε η αποτρόπαια πράξη. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι ο 47χρονος πήγε όπως έκανε κάθε μέρα να πάρει το κοριτσάκι του από το σχολείο. Επέστρεψαν μαζί στο σπίτι τους, ήταν η καθημερινή του συνήθεια αυτή. Και επειδή η μικρή έκανε φασαρία, όπως φέρεται ότι είπε αργότερα ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη. Έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια την 7χρονη την κόρη του και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία. Και ζήτησε να παραδοθεί. Τους είπε χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελάτε γιατί έπνιξα την κόρη μου. Οι άνδρες της ασφάλειας έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Κανένας από τους γείτονες δεν είχε καταλάβει τίποτα. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, ο δρόμος είναι στενός, είναι μικρός. Ξαφνικά γέμισε με περιπολικά και με ασθενοφόρα. Τότε οι γείτονες αναστατώθηκαν, ρώτησαν να μάθουν τι είχε γίνει. Μία κοπέλα, φοιτήτρια της οδοντιατρικής, όταν έμαθα από τους αστυνομικούς ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση με το παιδί, είπε ότι έχει γνώσεις ιατρικής. Ζήτησε αν μπορεί να βοηθήσει. Της είπαν αμέσως να ανεβεί πάνω στο διαμέρισμα και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του, χωρίς σφιγμό και μάλιστα του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να το καταφέρουν. Προσπαθούσαν να το κρατήσουν, να το φέρουν ξανά στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι. Ακριβώς. Ήταν γνωστά τα ψυχολογικά προβλήματα του ανθρώπου αυτού? Αν είχε περάσει ψυχολογικά τεστ από την υπηρεσία του, η αστυνομία είναι μια υπηρεσία η οποία περνάει τακτικά τα ειδικά του επιχειρησιακού από τέτοια τεστ. Το ξέρανε, το γνώριζαν? Μίλησα απόψε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα παλαιότερα είχε υπηρετήσει και μαζί του. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά λοιπόν ο κύριος Παζιώτης, ήταν ένας κλειστός τύπος, αλλά δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στην υπηρεσία. Δεν είχε κάτι να του προσάψει κάποιος. Το ότι δεν μιλούσε πολύ δεν φαινόταν να δείχνει κάτι για το χαρακτήρα του, ότι μπορεί να μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, ότι ήταν ικανός για τέτοια πράξη. Είχε περάσει, να πούμε δηλαδή, ότι ήταν πολύ τυπικός στη δουλειά του, δεν ήταν καθόλου επιθετικός όπως μας είπανε. Είχε περάσει δύο φορές ψυχολογικά τεστ, μάλιστα, είχε κριθεί ικανός να οπλοφ
κυκλοφορεί, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, οι ψυχολόγοι πολλές φορές αφαιρούν την άδεια τα όπλα από τους αστυνομικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί δεν κρίθηκε απαραίτητο και δεν μπορούν να κρίνουν οι αστυνομικοί το έργο των ψυχολόγων. Είναι τρομερό πάντως το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λία και θα προσπαθήσω να αλλάξουμε λίγο θέμα πηγαίνοντας στο Στέφανο Σίσκο για να δούμε και tweet δικά σας, αλλά κυρίως και αν θα τελειώσει τελικώς ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιεροπροφήτης στην Αμερική, ο οποίος τι προβλέπει. Προβλέπει ότι το 2017 θα καταστραφεί ο κόσμος. Το Σεπτέμβριο μας έρχεται. Α, τώρα. 22 με 28. Πώς περνάει ο καιρός. 22 με 28. Το λέει χρόνια τώρα. Λέει, παιδιά, θα έρθει ένας κομπίτης, θα μας βρει με τοπική. Προλαβαίνουμε να κάνουμε διακοπές και να αποχαιρετήσουμε μετά αυτό. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Έλατε, προλαβαίνουμε. Είναι ο κύριος που βλέπουμε. Ο οποίος κύριος έχει σηκώσει, παιδιά, την NASA στο ένα πόδι και έβγαλε ανακοίνωση η NASA. Αν είναι δυνατόν. Εφρέν Ροντρίγκες λέγεται ο συγκεκριμένο κύριο που ισχυρίζεται πω 22 με 28 θα χτυπήσει ένα τεράστιο αστεροειδή στη Γη και θα δώσει το τέλος σε αυτόν τον κόσμο όπως τουλάχιστον εμείς τον γνωρίζουμε. Κατά καιρούς διάφοροι τέτοιοι προφήτες εμφανίζονται στην Αμερική και στο Μεξικό. Η NASA λοιπόν ασχολήθηκε μαζί του, καθώς είχε γίνει μεγάλος άλλος στο διαδίκτυο και έβγαλε επίσημη διάψευση πως δεν πρόκειται τίποτα να χτυπήσει τη Γη μεγαλύτερο, ας πούμε. Μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Το μόνο που μπορεί να μας χτυπήσει είναι η φτώχεια κατά κέφαλα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή μετεωροειδής δεν. Και όχι μόνο για αυτό το Σεπτέμβριο, αλλά και για εκατοντάδες ακόμα χρόνια δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να απειλήσει, ας πούμε, τον πλανήτη που κατοικούμε. Εκατοντάδες ή είπαν εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι, εκατοντάδες είναι η επίσημη ανακοίνωση. Το περιορίσανε λίγο. Το εκατοντάδες δεν με καθησυχάζει προσωπικά. Είμαστε ακόμα νωρίς σε αυτό το επίπεδο, νομίζω. Δηλαδή, η NASA τα τελευταία 50 χρόνια, ας πούμε, ναι, κάνει τέτοιες προβλέψεις. Είναι... Πάντως ο Σεπτέμβρης τη καπουλάρα Μπερολίγης. Σωθήκαμε. Τουλάχιστον για φέτος. Μην ξοδευτείτε, δεν βγείτε διακοπές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μια πολύ επικίνδυνη καινούρια μόδα. Καινούρια που προσπαθούν οι αρχές στην Αμερική και στην Βρετανία να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το car surfing. Τι είναι το car surfing, αυτό που φαντάζομαι. Αυτό ακριβώς που ακούς. Τι λες τώρα. Ανεβαίνει ο οδηγός, βγαίνει από το αυτοκίνητο είτε από το παράθυρο είτε από την ηλιοροφή και ανεβαίνει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου και κάνει και καλά πως σερφάρει. Βγαίνει από την πόρτα, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Ταυτόχρονα κάποιο συνοδηγός ή πολλές φορές κανένας, ακόμα και ο ίδιος με το πόδι, προσπαθεί να κρατήσει το αυτοκίνητο στην ευθεία. Στη Βρετανία υπάρχει νομικό πλαίσιο που είναι αυτόφορο. Αλλά θέλει νομικό πλαίσιο γι' αυτό, δηλαδή αυτό είναι. Κάτι τους έχει χτυπήσει το κεφάλι. Πώς πέρασε ο μετεωροειδής επιλεκτικά. Εδώ είναι και ατύχημα που έχει γίνει βεβαίως από αυτό το άγνωστο επικίνδυνο. Καλά, αυτό αφήστε το, παιδιά. Δηλαδή, εννοείται μακριά. Ούτε για σκέψη. Δείτε εδώ πώς καταλήγουν οι άνθρωποι. Μία από τις τυχερές είναι συγκεκριμένη κοπέλα που ευτυχώς μόνο τραυματίστηκε. Ναι. Στη Βρετανία υπάρχει νομικό πλαίσιο που είναι αυτόφορο και ένα χρόνο σου παίρνει το δίπλωμα. Στην Αμερική ακόμα δεν το έχουν ποινικοποιήσει. Και κοιτάνε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Μου στέλνουν μηνύματα φίλοι και μου λένε δεν είναι τι, μόνο η φτώχεια μας έχει πλακώσει το κεφάλι. Θα βέβαια έχουν πέσει στο κεφάλι άλλα και άλλα τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν έχει άδικο, Δημήτρη μου. Δεν έχει άδικο καθόλου. Στο ρολόι, εσύ το είδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Τι κάνεις, Χάρη Καλύβα. Καλημέρα. Πώς είσαι. Μια χαρά. Να σε συστήσω στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ναι, ναι. Ο Χάρης Καλύβας λοιπόν είναι ένας φίλος μου καταρχάς. Έχει καταγωγή, είναι Έλληνας όπως βλέπετε, αλλά έχει μεγαλώσει στην Νότια Αφρική. Σωστά. Όταν γνωριστήκαμε λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, εγώ κάνω κάτι που είναι καινούργιο τεχνολογικά, δεν έχει υπάρξει και τον άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διαπίστωσα ότι για το Χάρη Καλύβα θα μάθουμε πολύ σύντομα, αλλά από τα αμερικανικά μέσα που μιλούν και ασχολούνται με την τεχνολογία. Τι έχει κάνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός και η ομάδα του. Θέλεις να τα πάρεις με τη σειρά και να μας τα εξηγήσεις εσύ, αφήνοντάς μου μόνο να πω εγώ ότι πήρε ένα Bluetooth από αυτά που χρησιμοποιούμε για να μιλούμε με τα τηλέφωνά μας, να συνδέουμε τα τηλέφωνά μας χωρίς να έχουμε καλώδια, χωρίς να μπερδευόμαστε, από αυτά που πρέπει απαραίτητος να φοράμε όταν οδηγούμε για να μην σκοτωνόμαστε κλπ. Και το έχει πάει 50 βήματα παρακάτω και μας βοηθάει να κρατάμε ένα ιστορικό αρχείο της υγείας μας μιλώντας στο Bluetooth. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν, Χάρη? Θα το κάνω όσο κοψό μπορώ και ξανά θα να πω ότι αυτή η εφεύρεση και η ομάδα είμαστε όλοι Έλληνες. Mm-hmm. Είμαστε περήφανοι Έλληνες. Τώρα δεν ξέρω πού να κοιτάω. Εμένα θα κοιτάς, Χάρη. Είμαστε περήφανοι Έλληνες και είμαι περήφανος που μπορούμε σήμερα να σας πούμε για αυτό που έχουμε εφευρέσει. Ξεκίνησε από την Ελλάδα. Είχαμε πουλήσει πάρα πολλά αυτά τα Bluetooth, mm-hmm, τα καλώδια, ως διανομές τέτοιων προϊόντων. Και ο κόσμος δεν τους τα άρεσε και τα είχαν επιστρέψει και όπως βλέπετε σήμερα όλος ο κόσμος μιλάει με το κινητό σου αυτή.
Για να κάνω εγώ την ιστορία λίγο πιο σύντομη, ναι. Μέσα από τις διορθώσεις των λαθών σας, καταλήξατε στο να κάνετε μία ανακάλυψη. Σωστά. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Το πλουτουθάκι βάλαμε ένα κλιπ στο ακουστικό. Ναι. Βάλαμε μια τεχνολογία που είναι πάντοτε κλειστό και έτσι όταν το ανάβεις απαντάει σε 2 δευτερόλεπτα από το μόνο του, συνδέεται και απαντάει σε 2 δευτερόλεπτα. Και πώς παίρνει τα χαρακτηριστικά για να κάνει ιστορικό αρχείο υγείας. Και επειδή αυτό είναι τόσο πρακτικό για να μιλάς, γίνεται ένας δούριος ύπος. Και βρήκαμε μια τεχνολογία και μετά την έχουμε αναπτύξει με οπτικό σένσορα, το οποίο το βάζουμε μέσα στο ακουστικό. Mm-hmm. Και έτσι όταν το βάζουμε μέσα στο αυτί, για να μιλήσουμε, για να μιλάμε και μιλάμε 10 με 20 φορές την ημέρα, αυτό εδώ ως δούριος ύπος κλέβει διάφορα biometrics του σώματος, καρδιά, θυμοκρασία, σε 2-3 μήνες ακόμα και πίεση, πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες αυτές τις πληροφορίες τις στέλνει σε ένα app, ξανά φτιαγμένο από ελληνόπαιδα, και δεν λειτουργεί ως προϊόν για fitness, ως αυτά που έχουν βγει, που θέλω να δούμε τι είναι παλμή μας όταν τρέχουμε σε ένα βουνό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να μπορεί ένας οικογενειάρχης να ξέρει ότι είναι εντάξει. Και έτσι, όταν ο σένσορας δει κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό, αμέσως το app προειδοποιεί το χρήστη και την οικογένειά του ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν κάποια στάδια από ειδοποίηση. Το ένα λέει πάρε το γιατρό, δες το γιατρό, νοσοκομείο, ακόμα και που καλούμε και εμείς από μόνοι μας ασθενοφόρο με GPS, λέμε και ιστορικό του ανθρώπου και πριν να ξέρει τι έγινε, είναι κοντά ένα ασθενοφόρο, γιατί και τώρα που μιλάμε, Πόπη, κάποιος πεθαίνει από έμφραγμα, από καρδιακή προσβολή, ο οποίος πριν από κάποιες μέρες και πριν από κάποιες ώρες το σώμα του έλεγε πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει, όπως έπαιρνε ένα Παναντόλ. So, με την προσπάθειά μας να φτιάξουμε ένα προϊόν που κάνει τον κόσμο hands-free, mm-hmm, όταν μιλάει στο κινητό. Και να μιλάει με ασφάλεια στο κινητό. Ναι, το προχωρήσατε λοιπόν σε ένα βήμα εδώ παραπάνω για να τον βοηθήσετε και την υγεία του. Σωστά. Προσέξτε λίγο τώρα τη διαφορά. Δεν γιατρός το σύστημα αυτό που έχουν βρει η ομάδα των Ελλήνων, της οποίας ηγείται ο κύριος Καλύβας, ο Χάρης. Καθόλου. Δεν αντικαθιστά το γιατρό. Βοηθά όμως το γιατρό. Ναι. Και αυτό μας στέλνει στο γιατρό, σωστά, εφόσον χρειαστεί. Έτσι το καταλαβαίνω. Κάνει δύο πράγματα. Δεν είμαστε καθόλου διαγνωστικό κέντρο, δεν κάνουμε διάγνωση, δεν ούτε λέμε ότι είμαστε άτομα που ασχολούμαστε με την υγεία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο αλγόριθμος μέσα στο app, όταν δει κάτι ανησυχητικό, το οποίο αυτός ο αλγόριθμος σίγουρα έχει ένα background από γιατρούς, σου λέει ότι πρέπει άμεσα να δεις την υγεία σου. Και το άλλο που κάνει, όλες τις πληροφορίες που έρχονται, τις συγκράτει μέσα στο app. Και έτσι να πας στο γιατρό σου και σου κάνει ένα check-up σήμερα, θα σου πει, Πόπη, είσαι μια χαρά. Αλλά να το πεις, γιατρέ, μπορώ να σου δώσω το ιστορικό μου για το τελευταίο εξάμηνο, να το δεις. Και άμα του το δώσεις από το app, ένα απλό μια εκτύπωση, mm-hmm, θα πει, κάτσε, Πόπη. Είχες βλέπω αυξημένη θερμοκρασία τότε. Πριν από 3 μήνες η πίεσή σου ήταν τόσο, η καρδιά σου ήταν τόσο, είχες πονοκέφαλο ή είχες πόνους. Εδώ για μένα σημαίνει κάτι, γιατί η διάγνωση, Πόπη, γίνεται καλύτερη όταν έχεις πάρα πολύ data, mm-hmm, και όχι μόνο κάτι που είναι στιγμαίο. Λοιπόν, είναι εξαιρετική σκέψη αυτή και εξαιρετική εφαρμογή σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που με ποια αφορμή καλέσαμε τον κύριο Καλύβα εδώ. Ανακαλύψανε την ανακάλυψη αυτή, την εφεύρεσή τους αυτοί οι Αμερικανοί και τους φιλοξενούν την επόμενη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες από τώρα, σε μια μεγάλη τεχνολογική έκθεση στη Νέα Υόρκη. Σωστά. Έτσι, εκεί θα τα ανακοινώσετε. Ναι, ναι, είναι το CE Week New York. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που είναι για press και media. Είναι από τις, όχι, είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Αμερική που μπορεί κάποιος να πάει και να προβάλλει κάτι καινούριο, αλλά επίσης δεν πηγαίνει όποιος θέλει, πρέπει να το σε επιλέγουν, γιατί υπάρχουν περιορισμένες θέσεις σε αυτή, mm-hmm, την έκθεση, είναι πολύ μικρή. Αλλά οπότε παίρνουν την αφρόκρεμα. Την αφρόκρεμα και πηγαίνει όλη η αφρόκρεμα της Νέας Υόρκης και της Αμερικής για τεχνολογία από press, media, να πάνε να δουν τι είναι αυτά τώρα που θα βγουν. Έλληνες άλλοι δεν υπάρχουν στην φετινή έκθεση, είσαστε μόνο εσείς. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν, εύχομαι να υπάρχουν όμως, γιατί μακάρι, οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν κάνει και αυτοί πολλά βήματα για τον ελληνισμό. Μάλιστα. Θα ήθελα να ξαναμιγυρίσουμε λιγάκι στον τρόπο που δουλεύει αυτή η συσκευή. Δηλαδή, εξακολουθεί να είναι ένα κανονικό Bluetooth. Δηλαδή, σωστά, κανονικά το συνδέει στο τηλέφωνό σου, στο καινούριο iWatch που βγαίνει, σωστά, και σε όλες τις συσκευές αυτές και μιλάς. Ναι. Κάθε φορά που το βάζεις αυτή, ποια στοιχεία συγκεντρώνει, παίρνει θερμοκρασία σώματος. Αυτό που κάνει το εξής. Ο αρχικός σένσορας παίρνει παλμούς, την καρδιά σου, παίρνει οξυγόνο,
παίρνει θερμοκρασία, παίρνει θερμίδες, παίρνει πόσα βήματα έχεις κάνει και επίσης κάποια άλλα biometrics τα οποία έχουν να κάνουν μαζί με το baseline, τη γραμμή του σώματός σου. Δηλαδή? Αυτή είναι μια φοβερή καινοτομία που είναι η πρώτη φορά που γίνεται στον κόσμο. Και θα σας πω τι είναι. Ένα όνειρο ενός γιατρού ή ενός ειδικού που είναι στην υγεία είναι να έχει την γραμμή, το baseline ενός ασθενή, αλλά όταν αυτός ο ασθενής ζει κανονικά. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο και τρως φαγητό του νοσοκομείου, δεν έχεις άγχος, stress και ξαπλώνεις και σου βάζουν τα καλώδια, αυτοί παίρνουν μετρήσεις και δημιουργούν το baseline, αλλά αυτό είναι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι κανονικές. Ναι. Όταν όμως αυτό εδώ το βάζεις στο αυτάκι σου 5, 10, 20 φορές την ημέρα για να μιλήσεις. Και συζυγείς και σε κανονικούς ρυθμούς. Μάλωσες με κάποιον, έτρεξες πάνω στα σκαλοπάτια, έπεσες κάπου ή έχεις οικονομικά προβλήματα και έχεις stress, διάφορα τέτοια. Αυτά εδώ επηρεάζουν το σώμα mm-hmm. σου και αυτός ο δούριος ύπος τα καταγράφει και δημιουργεί ένα baseline. Οποιαδήποτε αλλαγή στο baseline δείχνει κάτι καλό ή κάτι κακό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί για να γίνει αυτό είναι σαν να λες σε κάποιον, πάρε ένα κουτάκι, σύνδεσέ το με κάτι Bluetooth, μια συσκευή, με ένα computer το κινητό σου και βάτω στο κεφάλι σου 30 φορές την ημέρα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Κανένας. Αλλά θα απαντήσει κάποιος το τηλέφωνο του 5, 10, 20 φορές την ημέρα? Θα το κάνει. Θα το βάλει αυτό στο αυτί του, λόγω ότι υπάρχει το κλιπάκι, λόγω ότι έχει την κοινοτομία που απαντάει σε 2 δευτερόλεπτα από off. Εύκολο ναι. Δηλαδή, πρακτικό, εύκολο. Αντί να κάνει αυτό, πολύ κάνει πιο εύκολο αυτό. Να το βγάλει, να το βάλει αυτό. Και όταν κάνει αυτό, αυτός ο δούριος ύπος κάνει αυτά που έχουμε πει. Είναι εξαιρετικό. Η ερώτησή μου είναι, αυτά τα αρχεία όμως, είναι καθαρά προσωπικά δεδομένα. Ναι. Είναι δικά μου, τα διαχειρίζομαι εγώ, έχει πρόσβαση κανείς άλλος? Ο μόνος που έχει πρόσβαση είναι το άτομο το οποίο εσείς από μόνο σας, με το δάχτυλό σας, λέτε στο app ότι θέλω αυτός και αυτός να έχει πρόσβαση στα αρχεία μου. Και επίσης, δηλαδή μπορώ εγώ να ειδοποιήσω ότι αν σε περίπτωση δούνε ότι η καρδιά μου στέλνει περισσότερους παλμούς και είμαι χτύπα ξύλο κοντά σε ένα έκτακτο γεγονός, να ειδοποιηθεί και η κόρη μου, σωστά, για παράδειγμα. Σωστά. Ή ο γιατρός μου. Σωστά. Σωστά. Ή μπορείτε επίσης και να πείτε ότι ο γιατρός μου έχει την ευκαιρία όποτε θέλει να μπει από το κομπιούτερ του ή από τη συσκευή του κατευθείαν μέσα στο app και από εκεί να τραβάει πληροφορίες. Όποτε αλλά θέλει. Μόνο με δική μου άδεια. Μόνο, αυτό. Μόνο. Και είναι, υπάρχει ένας κλειδάριθμος που ούτε ακόμα και εμείς ως developers μπορούμε αυτό να το ναι, δεν έχουμε πρόσβαση. Να το ναι. Ελέγξετε, να το κοιτάξετε. Αυτά υπόκεινται σε ειδικές νομοθεσίες. Δεν είναι ιατρικό προϊόν αυτό. Δεν είναι τεχνολογικό καθόλου, προϊόν. Δεν είναι έτσι. Καθόλου ιατρικό. Ξανά, δεν είναι medical device. Μπορεί στο μέλλον, όταν ο σένσορας αναπτυχθεί παραπάνω και δείχνει πίεση και διάφορα άλλα, να κάνουμε και ένα certification για medical device. Όμως τώρα δεν είναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο λύνει τα χέρια σου για να μπορείς να οδηγάς με ασφάλεια, να μιλάς χωρίς το κινητό στο κεφάλι σου, να είσαι παραγωγικός, να μπορείς να χρησιμοποιείς τα διάφορα features του κινητού mm-hmm. επειδή το έχεις στο αυτί σου και τα βλέπεις τώρα ή από ήχο, μουσική και τέτοια και ταυτόχρονα και πάνω απ' όλα ως δούριος ύπος, χωρίς κανένα κόπο, να μαζεύεις αυτές τις πληροφορίες για το σώμα σου, για την υγεία σου και μετά με αυτά να μπορείς να κάνεις κάποιες πράξεις. Τι είδους επανάσταση είναι αυτή που φέρνει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα Bluetooth? Θα σας πω ένα απλό Bluetooth. Πρέπει να σου πω, ναι. Χάρη, ότι βλέπω τον Ηλία Μαντουράκη εδώ, Μαντουράρη, στο Twitter. Στέλνει μήνυμα ο Ηλίας και λέει: το βλέπω σύντομα τον κύριο Καλύβα σε κάποια από τις επόμενες παρουσιάσεις της Apple. Έχει ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία ο κύριος Καλύβας με μεγάλους. Όχι μόνο το συγκεκριμένο που είπατε. Επίσης, μια άλλη φίλη λέει: το Mobile Health είναι το topic της πτυχιακής μου και ζητάει και ένα link για να τη βοηθήσετε με το app του κυρίου Καλύβα. Υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη, βλέπω, από φίλους. Με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση να μπορούμε να συνεργαστούμε με Έλληνες, επειδή, και τώρα να μην αλλάξω το θέμα, αλλά ο Έλληνας, ας μην ξεχάσουμε, είναι αρχή του πολιτισμού. Mm-hmm. Και οι διάτυπες μέσα μην το ξεχάσουμε. Τώρα, κανονικά, η επανάσταση αυτή που έρχεται με τις καινούργιες τεχνολογίες θα βοηθήσει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει και τις ασθένειες τις οποίες σκοτώνεται, πεθαίνει. Σωστά. Γιατί τώρα είμαστε στα πρώτα βήματα, αλλά αυτά τα στοιχεία αύριο μεθαύριο θα βοηθήσουν ερευνητικές ομάδες, όπως είπατε. Θα σου πω που πάμε. Αυτή είναι μια πρώτη τεχνολογία, αλλά η ιδέα μας. Και αυτό που θα κάνουμε και το κάνουμε τώρα, δεν είναι κάτι, είναι θεωρία. Αυτό είναι.
το, ναι, ναι. Να το δω λίγο. Αυτό εδώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ένα από αυτά τα μοντέλα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάτι άλλο το οποίο ίσως θα σε εντυπωσιάσει. Αυτό είναι ένας δούριος ύπος να παίρνεις πληροφορίες από το σώμα σου. Όμως, Πόπη, υπάρχουν ήδη πληροφορίες γύρω από εσένα, στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στο αμάξι σου παντού και μέσα σου, οι οποίες πάνε ανεκμετάλλευτες. Δηλαδή? Θα σου πω. Φτιάχνουμε τώρα ένα σένσορα, το οποίο είναι μια μικρή κάμερα πάνω από το κρεβάτι του παιδιού σου. Όταν ξυπνάει το παιδί σου το πρωί... Ευχαριστώ. Όταν ξυπνάει το παιδί σου το πρωί, σε ενημερώνει ότι ξύπνησε, αλλά επίσης σου λέει άμα το παιδί σου έχει στρες. Γιατί αυτή η κάμερα, με αλγόριθμο που την έχει δώσει και γιατρός, θα πει άμα κοιμάται έτσι, κάνει τέτοιες κινήσεις, κάνει έτσι, σημαίνει στρες. Άμα κοιμάται έτσι, σημαίνει έχει πρόβλημα με ένα αναπνευστικό σύστημα. Σου δίνει πληροφορίες, οι οποίες εσύ κοιμάσαι, δεν βλέπεις το παιδί σου που κοιμάται, αλλά αυτός είναι ασένσορας. Δουλεύουμε ένα σένσορα. Με το φως δηλαδή, αυτό δηλαδή. Είναι μια κάμερα που βλέπει το παιδί σου που κοιμάται. Κάμερα, ναι. Και κάθε φορά που κινείται, καταγράφει την κίνηση. Ναι. Και αυτό εδώ σου λέει άμα το παιδί έχει στρες. Άλλο παράδειγμα, κοιτάς το καθρέφτη κάθε πρωί. Μπορεί να υπάρχει σένσορα μέσα στο καθρέφτη που κοιτάζει το πρόσωπό σου. Κοιτάζει πώς το πρόσωπό σου αλλάζει. Και γύρω σου παίρνει μια ανοίξη πόρτα. Εκεί που να έχει ένα σένσορα να μετράει τι παλμούς έχεις το πρωί και τι παλμούς έχεις όταν γυρίζεις. Είναι τόσα πολλά πράγματα γύρω σου. Ακούγεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό βέβαια για τη ζωή μας. Έτσι. Να... Δηλαδή είναι σαν να θα μας παρακολουθούν ναι, όλα καθόλου, αυτά. Γιατί... Ή θα τα επιλέγουμε όχι, αυτά είναι σένσορες οι οποίες δουλεύουν μόνο σε ένα κλειστό κύκλωμα δικό σου, στο κινητό σου. Δεν είναι κάμερες κατά. Άλλο παράδειγμα. Μπορείς να έχεις ένα μικρόφωνο μέσα στο σπίτι σου, το οποίο αυτό μετράει εντάσεις συνομιλίας. Και μπορεί αυτό να σου λέει στο σπίτι σου ότι δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχουν προβλήματα. Να μπορεί κάποιος να ελέγχει ή να παίρνει τις πληροφορίες για να ζει καλύτερα. Πάντως, χάρη μου, το αν υπάρχει ένταση μέσα στο σπίτι, το ξέρουμε πολύ καλά από πρώτο χέρι εμείς. Δεν χρειάζεται να μας το πει κανένα application. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, μας λέει μία φίλη ότι έχει διαβητική κόρη και ρωτάει αν βοηθάει. Αυτό που ετοιμάζεται να βγάλετε. Πότε θα βγει καταρχάς αυτό? Θέλει μερικούς μήνες ακόμη να κυκλοφορήσει. Το κάνετε launch τώρα στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι διαθέσιμο τέλη Αυγούστου. Απλώς όμως για το διαβήτη, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερη πάθηση, επειδή και στην οικογένεια μας το έχουμε, μπορεί να βοηθήσει αυτό το προϊόν όσον αφορά κάποια συμπτώματα του διαβήτη και να κάνει ένα alert, ένα alarm. Γιατί ξέρουμε ποια συμπτώματα υπάρχουν του διαβήτη. Π.χ. αν κάποιος που έχει διαβήτη έχει πολύ ζάχαρο λιγότερο, αλλάζουν οι παλμοί της καρδιάς. Λοιπόν, κύριε Χάρη Καλύβα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Συγχαρητήρια και πάλι σε σένα και σε όλη την ομάδα, διότι είναι Έλληνες που έκαναν αυτή το μεγάλο βήμα το τεχνολογικό και πολύ καλή επιτυχία στην Αμερική. Ευχαριστώ. Κρατήστε πάρα πολύ. Το όνομα γιατί θα το μάθουμε από τα διεθνή δίκτυα στο μέλλον το όνομα του Χάρη. Να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και διαφημίσεις. Έχουμε και 4 κινητά της Lenovo που δίνουμε σε 4 τυχερούς. Δικά σας μέσω του 14.748 με αντικαθιστά το tablet σας, γιατί είναι phablet το τηλέφωνο που βλέπετε, τετραπύρινος επεξεργαστής ταχύτατος, σούπερ μοντέρνα, σούπερ ελαφριά και ολοκένουργια. Δικά σας το 14.748. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι εμείς και τα 4 κινητά τηλέφωνα που περιμένουν να φτάσουν στα δικά σας χέρια, να γίνουν δικά σας τα τηλέφωνα αυτά. Είναι της Lenovo, είναι 4 συσκευές, είναι phablet, δηλαδή αρκετά μεγάλα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχετε και το tablet σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Τετραπύρινος επεξεργαστής, ταχύτατο, πολύ γρήγορο, πολύ κομψό, πολύ όμορφο, πανέμορφο για την ακρίβεια, με 2 κάμερες φυσικά και όλα αυτά στο 14.748. Για 4 τυχερούς από εσάς. Ελάτε λίγο τώρα μαζί με τον Αλέξανδρο και τον Στέφανο που είμαστε εδώ στο στούντιο να δούμε τι γίνεται και στα φορολογικά. Το τάξη άνοιξε και έτσι όπως άνοιξε έπεσε. Έχουμε συνηθίσει πια, αλλά
Τι έγινε? Λοιπόν, με μεγάλη καθυστέρηση άνοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων, που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πολλές μέρες. Αλλά φαίνεται ότι υπερφορτώθηκε γιατί περίμεναν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν και έπεσε, ή τέλος πάντων δεν έχει πέσει τελείως, αλλά έχει τεράστιες καθυστερήσεις τις πρώτες ώρες και δημιουργείται πρόβλημα. Θυμόμαστε ότι η κυρία Βαλαβάνη είχε πει εχθές ότι δουλεύει με μπαλώματα το τάξη, γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε τις διορθώσεις. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να ζήσουμε την πυρκαγιά τις διορθώσεις, θα έχουμε λεφτά να κάνουμε. Και είναι ήρωες οι άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που το κρατάνε στον αέρα. Αν αναρωτιέστε τι συνέβη τελικώς παρασκηνιακά με τις ελληνικές προτάσεις, που χθες υπήρχε ένας πόλεμος δηλώσεων, φτάσανε στην άλλη πλευρά, στην πλευρά των δανειστών. Απάντηση πλευρά των δανειστών ότι τις βρίσκει αναξιόπιστες ή ότι τις αρνείται, δεν τις δέχεται, τις γυρνάει πίσω κλπ. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε μια τοποθέτηση επίσημη. Το πηγές του Μεγάλου Μαξίμου λένε ότι εμείς έχουμε δώσει, δεν έχουμε πάρει καμία γραπτή απάντηση. Να θυμίσω ότι 47 σελίδες τις διαβάσαν μέσα σε μερικά λεπτά. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι ακόμη δεν έχει πάρει επίσημη απάντηση η ελληνική κυβέρνηση για το σύνολο των προτάσεων. Αυτό λοιπόν προκαλεί έναν εκνευρισμό στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί εκτιμά ότι θα μπει σε αυτήν τη συνάντηση, την τριμερή συνάντηση, χωρίς να έχει εικόνα για το τι την περιμένει. Μάλιστα. Και δεν θέλει να μπει με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελε να ξέρει τι πάει να κάνει στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ένας πόλεμος δηλώσεων και ένας πόλεμος και στο Twitter. Ο κ. Βαρουφάκης έχει έντονη δραστηριότητα στο Twitter τις τελευταίες ημέρες. Αλλά το τελευταίο του tweet, Στέφανε, για να γυρίσω σε σένα, ανέβασέ μας λίγο το τελευταίο tweet, Βαρουφάκη. Αυτό ακριβώς είναι. Του κάνει retweet μια δήλωση του πρώην πρόεδρου Υπουργού Οικονομικών της Ιταλίας, Στέφανο Φασίνα. Και αυτό ήταν το τελευταίο tweet του Γιάννη Μαρουφάκη. Τι λέει λοιπόν ο πρώην υπουργός, υπουργός οικονομικών και επί σειρά ετών στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λέει ότι η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει στην Ευρώπη, αλλά με τους όρους της. Και λέει ότι αν ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Βαρουφάκης, δεν θα υπέγραφα αυτή τη συμφωνία. Δεν θα υπέγραφα μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Θα πήγαινα παρακάτω. Με τη διαφορά ότι αυτά τα λένε πρώην. Η πρώην. Αν δούμε τι θα λένε και όχι οι νυν. Έτσι. Οι επόμενοι πάλι θα λένε. Αλλά όσο είναι νυν, δεν λένε. Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα τι γίνεται με τις ρυθμίσεις που προωθούνται για τους οφειλέτες στη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι έρχονται ρυθμίσεις ευνοϊκότερες με περισσότερες δόσεις. Η καινούρια διοίκηση ετοιμάζει να παρουσιάσει και να φέρει σε συζήτηση μία νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις. Τώρα είναι 3-5 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών. Σχεδιάζει περισσότερες δόσεις γιατί ξέρει ότι αυξάνονται άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Σχεδιασμός είναι, έτσι. Σχεδιασμός. Δεν είναι κάτι να που πρόκειται να ισχύσει από αύριο. Όχι, δεν το δούμε αύριο. Έχει καιρό μπροστά του για να γίνει αυτό. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, εάν το δούμε. Οι οφειλέτες του ΟΑΕ από την άλλη. Τα σπίτια θα τα υποθηκεύουν άμεσα. Λοιπόν, υπάρχει στο σχέδιο που έχει μπει προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, το άρθρο 17 αναφέρει ότι μπορεί να υποθηκεύονται τα σπίτια των όσων μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για να διασφαλίζονται τα ποσά. Αυτό που λένε οι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται είναι ότι φωτογραφίζει αυτούς που το έχουν κάνει επάγγελμα, πηγαίνουν και μπαίνουν σε μια ρύθμιση, παίρνουν ενημερότητα, δεν ξαναπληρώνουν ποτέ τη ρύθμιση και χρησιμοποιούν μετά την ενημερότητά τους για να κάνουν τις δουλειές τους. Θα λέει λοιπόν, θα λένε τα ταμεία ότι ναι, να πάρεις ενημερότητα, αλλά εγώ θα σου υποθηκεύσω το σπίτι, οπότε δεν μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις συνέχεια στη ρύθμιση και να παίρνεις ενημερότητες. Θα το σκεφτείς πολύ καλά μέχρι να το κάνεις την επόμενη φορά. Το ζήτημα να γίνει μόνο για αυτούς τους κακοπληρωτές ή για αυτούς τέλος πάντων που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και όχι για όλους. Μείνει φορολογικό, Βαλαβάνη. Μείνει φορολογικό από την κυρία Βαλαβάνη. Είπε ότι το επόμενο διάστημα. Όπως και τα εργασιακά αυτά. Υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να έρθει πιο γρήγορα. Δηλαδή αυτό που αφορά την κατάργηση φόρου για τις δωρεές πρώτου βαθμού συγγένειας, όπου εδώ είναι 10%, λέει ότι δεν μπορεί να φορολογείται δύο φορές αυτό το εισόδημα. Μείωση των τελεστών στις υπόλοιπες δωρεές. Και αύξηση του μπόνους για εφάπαξη καταβολή φόρου. Τα δύο πρώτα έχουν έρθει μετά το τραγικό ατύχημα που έγινε με το πλοίο έξω από την Ιταλία. Μάλιστα. Φορολογήθηκαν αυτές οι δωρεές. Και υπάρχει και μια σκέψη για τα τεκμήρια, για αυτούς που δεν έχουν εισόδημα και έχουν ελάχιστους τόκους και μπαίνουν στα τεκμήρια, να μην ισχύει για αυτούς το τεκμήριο και να δούμε τι θα γίνει και με τους αγρότες. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, προσέξτε.
Μέσω των application, είδατε, παρουσιάσαμε και ένα ολόκληρο επίτευγμα λίγο νωρίτερα. Μέσω των application, λοιπόν, μαθαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα, σαν να είναι σεισμολόγος, τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι σε σύνδεση με ένα από τα application αυτά και κάθε φορά που κατεβάζω το notification στο τηλέφωνό μου, διαβάζω τι συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μου. Τώρα διαβάζω ότι τις τελευταίες 24 ώρες, κύριε Λέκα, καλημέρα σας, είναι ο κύριος Λέκα στη γραφή μας. Βλέπω, λοιπόν, στο application ότι τις τελευταίες 24 ώρες 22 σεισμικά γεγονότα με μέγεθος μεγαλύτερο των 2 Ρίχτερ, πολύ μικρά δηλαδή, συνέβησαν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο 5,4 σημειώθηκε κοντά στην Κρήτη στις 00:49. Τι ήταν αυτό το καινούργιο χτύπημα, λοιπόν? Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην Κρήτη, προλαβαίνω τα γεγονότα. αντιληφθήκαμε τον σεισμό αυτό το βράδυ. Ήταν ένα σεισμό. Τυχαία ήσασταν στην Κρήτη τώρα, έτσι? Πώς είπατε? Τυχαία κατέβηκατε στην Κρήτη. Έχουμε το συνέδριο το Safe Crete και ασχολείται με θέματα κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών και γι' αυτό είμαστε στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, ο σεισμός εκδηλώθηκε μεταξύ της Κάσου και της Κρήτης στον υποθαλάσσιο χώρο. Αποτελεί σαφώς ένα μετασεισμό του σεισμού της 15ης Απριλίου, όπου είχαμε την εκδήλωση. Ακόμη και μετά από τόσο καιρό έχει μετασεισμούς. Βεβαίως, βεβαίως. Και μπορεί να υπάρχουν και μεταξυσμοί για μερικούς μήνες ακόμη. Το ότι είχαμε και στην Εύβοια το πεντάρι συνδέονται αυτά μεταξύ τους, κύριε Λέκα. Ναι, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία σχέση και η εικόνα αυτή της σεισμικότητας που δίνεται σε όλο τον ελληνικό χώρο με πολλούς σεισμούς είναι τελώς τυχαία. Μόνο χρονική σύμπτωση υπάρχει. Δεν υπάρχει καθόλου σχέση. Γεωδυναμικά δεν μπορούμε να το κυρίσουμε με κανέναν τρόπο, συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποια γενικότερη διέγερση του ελληνικού χώρου, έτσι τουλάχιστον όπως φαίνεται τον αριθμό των σεισμών. Μπορεί στην περιοχή τώρα, μια και είστε στην Κρήτη και σε αυτό το τελευταίο σεισμό, να δούμε και άλλους σεισμούς αυτής της τάξης? Φυσικά μπορούμε. Η Κρήτη είναι ένας χώρος που συχνά φιλοξενεί πολύ μεγαλύτερα γεγονότα. Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν η δραστηριότητα περιορίζεται στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, δηλαδή προς την πλευρά της Θείας της Τράπεζας. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Κάσο, που είναι μια κούκλα η Κάσος. Και στην Κρήτη, που είναι μια κούκλα επίσης και η Κρήτη. Πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου, που και η Μαρία είναι μια κούκλα επίσης. Το πακέτο που έχεις να μας παρουσιάσει τώρα, Μαρία, από πού ξεκινάει, από την Ιταλία? Θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Από τον πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Ζωζέ Σόκρατες, ο οποίος είναι προφυλακισμένος από τον περασμένο Νοέμβριο. Του έκαναν λοιπόν οι δικαστές μια πρόταση να παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό φορώντας ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Εκείνος όμως όχι μόνο το αρνήθηκε και εξαπέλυσε επίσης επίθεση στο δικαστικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι θέλει να καλύψει τα λάθη που έγιναν στην υπόθεσή του. Γιατί κατηγορείται, χωρίς βέβαια να του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες, ουσιαστικά για διαφθορά. Μάλιστα. Ενώ εκείνος αρνήθηκε και κινεί τα νήματα τώρα για να προσπαθήσει να βρει μία άκρη για την υπόθεσή του, όπως λέει. Και ας πάσω μια άλλη είδηση στην Ιταλία, όπου δύο μοναχές έμειναν κλεισμένες επί 2,5 μέρες. Μέσα σε ένα σανσέρ. 2,5 μέρες. Μπήκαν Παρασκευή απόγευμα. Βρήκαν... στο μοναστήρι μέσα είχε ασανσέρ. Είχε ασανσέρ. Στην Ιταλία κάποια μοναστήρια έχουν ασανσέρ. Λοιπόν, και τους βρήκε. Ήταν σε όλο το μοναστήρι μόνες τους. Ήταν ολομόναχες, δεν υπήρχε άνθρωπος και τους βρήκε το πρωί της Δευτέρας η καθαρίστρια. Τι έγινε αυτό στη... στη Ρώμη. Στη Ρώμη, μάλιστα. Στη Ρώμη, στη Ρώμη. Οι δύο γυναίκες βέβαια έπαθαν αφυδάτωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή τους είναι καλή. Και μάλιστα. Πάμε σε μια άλλη απίστευτη είδηση με μια γυναίκα η οποία. Μια Γερμανίδα παιδίατρο, είναι η κυρία που βλέπουμε, είναι 102 ετών και στα πλάνα βλέπουμε τη στιγμή που έχει παραλάβει το διδακτορικό της. Κανονικά έπρεπε το διδακτορικό αυτό να το πάρει το 1937, Πόπη. Όμως οι Ναζί δεν της το επέτρεψαν λόγω της εβραϊκής της καταγωγής. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο ήθελε να αποκαταστήσει αυτό, που συνέβη, διότι το θεώρησαν ανήθικο και σήμερα, ενώ τον Μάιο έδωσε προφορικές εξετάσεις και πέρασε με άριστα, σήμερα παρέλαβε το δίπλωμά της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να δούμε μία φωτογραφία. Αλήθεια, πώς θα. Όσοι αγαπάτε τη φωτογραφία ή όσοι συνηθίζετε να τραβάτε φωτογραφίες και να τις ανεβάζετε στο Instagram και να συναγωνίζεστε μεταξύ σας ποιος έχει την καλύτερη, πώς θα αισθανόσασταν αν ξαφνικά βλέπατε τη δική σας φωτογραφία σαν τη φωτογραφία της ημέρας μέσα από την NASA, μέσα από την ιστοσελίδα της NASA? Ξέρετε ότι υπάρχει σχετική ιστοσελίδα. Θα πάω στο Στέφανο Σίσκο για να μας τη δείξει κιόλας την ιστοσελίδα αυτή. Μας δείξει δηλαδή πού είναι
Ωραία, μέχρι να τα ανοίξει ο Στέφανος. Ας καλωσορίσω στο στούντιο κοντά μας τον άνθρωπο, τον φωτογράφο της φωτογραφίας της επίμαχης. Είναι ο Αλέξανδρος Μαραγκός. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Και αυτή είναι δική σου. Ναι. Είσαι φωτογράφος. Είμαι σκηνοθέτης και φωτογράφος, ναι. Α, είσαι επαγγελματίας δηλαδή του. Και πώς αποφάσισε να. Όχι πώς αποφάσισε, πώς η NASA τσιμπάει τις δικές σου φωτογραφίες, τις στέλνεις εσύ. Υπάρχει ένα φόρουμ που έχει η NASA, στο οποίο ποστάρουμε τις φωτογραφίες μας φωτογράφοι από όλο τον πλανήτη, από όλο τον κόσμο και μου στείλανε ένα μήνυμα κάποια στιγμή ότι θέλουμε να την βάλουμε στο site. Πλά αυτό. Όταν είδες την υπογραφή του μηνύματος NASA.org και λοιπά, πώς αισθάνθηκες? Ήταν περίεργο, γιατί μου στείλε ο κύριος Νεμίροφ, ο οποίος είναι της NASA άνθρωπος και μου λέει ότι ερευνώ το ενδεχόμενο να βάλω τη φωτογραφία σου στο site μας. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις. Αυτή η φωτογραφία, έτσι. Αυτή που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας και είναι, παιδιά, ναι. Είναι μαγική. Ναι. Και έχει κάνει η NASA και επεξεργασία. Για πάρ' τα λίγα και από την αρχή. Τώρα αυτό που βλέπουμε τι είναι? Βλέπουμε το γαλαξιακό κέντρο ουσιαστικά. Είναι ο γαλαξίας μας, είναι αυτό που ανήκουμε κι εμείς. Είναι συνέχεια πάνω το κεφάλι μας. Απλά επειδή ζούμε στην Αθήνα και υπάρχει τρομερή φωτορύπανση, δεν φαίνεται, δεν το βλέπουμε ποτέ. Οπότε για να το δούμε, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε έξω από την πόλη. Στο Σούνιο πίστευα ότι δεν θα βγει, ότι δεν αυτό θα φανεί. Είναι Σούνιο. Ναι. Και αυτό που φαίνεται κάτω το φωτισμένο είναι ο ναός του Ποσειδώνα. Ακριβώς, ναι. Και πώς είναι φωτισμένος έτσι? Είναι τα φώτα η προβολής που φωτίζουν το ναό. Και πώς το τράβησες, με φίλτρα έγινε αυτό? Όχι. Αυτή είναι καθαρή φωτογραφία. Είναι καθαρή φωτογραφία, ναι. Απλά επέλεξα μια μέρα που να μην έχει φεγγάρι, να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, να μην υπάρχει υγρασία ιδιαίτερη κτλ. Και μπόρεσε και βγήκε αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν που βλέπουμε εμείς τώρα στην οθόνη είναι επεξεργασμένο από την NASA, η οποία έβαλε πάνω τις ονομασίες των αστερισμών, τα πάντα. Ναι, γιατί η NASA έκανε ένα παιχνίδι και είπε ότι τα φώτα του ναού υποτίθεται ότι φωτίζουν συγκεκριμένες περιοχές του γαλαξία μας. Και είπε ότι, ξέρω εγώ, η ακτίνα η τάδε φωτίζει επάνω, η δεξιά φωτίζει το γαλαξιακό κέντρο και έκανε ένα τέτοιο παιχνίδι, ας το πούμε. Εσύ για να τραβήξεις τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγαινες, έκανες ρεπεράζ, όπως λέμε στη γλώσσα, πήγαινες εκεί, έβλεπες ποιες ώρες είναι οι σωστές, ποιες μέρες, περίμενες δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή για να κάνεις το κλικ. Ναι. Που σε έστειλε στη NASA. Ναι, γιατί πώς κανονικά. Το δούλευες? Τίποτα. Είχα πάει μια μέρα να το φωτογραφίσω κανονικά, αλλά είχε λίγο φεγγάρι και με το φεγγάρι πάλι δεν βγαίνει το Milky Way. Και τελικά πήγα και μια μέρα που δεν είχε φεγγάρι. Και βγήκε πεντακάθαρα. Όπου φαίνεται κανονικά, φαίνεται και με γυμνό μάτι. Δηλαδή, όποιος πάει εκεί το δει, περιμένει 10 λεπτά και ξαφνικά το βλέπει μπροστά του, ουσιαστικά στον ουρανό. Δεν είναι τίποτα. Ποιο σημείο είναι αλήθεια αυτό από το στο οποίο στάθηκες για να φωτογραφίσεις? Πόσο μακριά από το ναό είσαι δηλαδή? Τίποτα, είναι απέναντι στο δρόμο από το ναό. Δεν είναι, είναι η παραλιακή, νομίζω, και η Αθηνών Σουνίου, ποια είναι. Ναι. Εκεί. Σε ένα σημείο του δρόμου κάθισες. Ναι. Και το είδες. Ναι. Με τι μηχανή, με τι φακό? Θέλει επαγγελματική μηχανή, ναι, επαγγελματικό φακό? Ναι, είναι όλα επαγγελματικά. Ναι. Αλλά το βλέπεις και κανονικά με το μάτι σου αυτό. Ναι, όποιος. Και στο αστείο είναι ότι εχθές που η φωτογραφία βγήκε και γενικά υπήρχε πολύ στο διαδίκτυο, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είπαν ότι είναι Photoshop, ότι δεν. Μα έδειχνε. Δεν μπορεί να βγει αυτό, δεν υπάρχει. Πειραγμένο έδειχνε. Ναι. Αλλά όποιος πάει και κάτσει εκεί και δει, αφήσει 10 λεπτά στα μάτια του να προσαρμοστούν μέσα στη νύχτα, σε μία νύχτα χωρίς φεγγάρι. Θα το δει μπροστά του, όχι ίσως τόσο πολύ όσο το βγάζει η κάμερα. Σαφώς, ναι. Αλλά θα αρχίσει να βλέπει ξαφνικά έναν εφέλωμα, θα αρχίσει να βλέπει κάτι. Είναι σαν να δεν βλέπουμε, δεν παρατηρούμε μάλλον. Απλά περνάει το βλέμμα μας συνήθως από τα πράγματα, έτσι. Εσύ λόγω δουλειάς βλέπεις, απομονώνεις περιστατικά, βλέπεις λεπτομέρειες. Ναι, το Milky Way γενικά το γαλαξία το κυνηγάω. Έχω πάει σε βουνά. Τι είναι το Milky Way του γαλαξία? Για βάλε μας και εμάς το. Το Milky Way είναι αυτό, είναι ο γαλαξίας μας. Είναι αυτό στο οποίο ανήκουμε κι εμείς. Το σύστημά μας, εκεί που υπάρχουμε. Απλά είναι τόσο τεράστιο, τόσο μεγάλος, που βλέπουμε από τη γη το γαλαξία. Μάλιστα. Εκεί αυτό που ανήκουμε. Σκηνοθέτης και φωτογράφος. Ναι. Και ζεις από αυτό? Πλέον, ναι. Όταν λες πλέον, τι εννοείς? Η κρίση έκανε να ξεδιπλώσεις ταλέντα ή το αγάπησες περισσότερο και αφοσιώθηκες πλήρως? Όχι, ξέρεις ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει πάρα πολύ, πιο πολλές αποτυχίες παρά επιτυχίες και πάρα πολύ ανασφάλεια. Και τα τελευταία χρόνια πλέον μπορώ και βιοπορίζομαι και ζω από τη φωτογραφία και το βίντεο. Και, και οι άλλες λήψεις που κάνεις, εκτός από το γαλαξία που κυνηγάς, βλέπω και θάλασσα. Εκεί τι είναι? Αυτό είναι στην Πελοπόννησο? Αυτό είναι, ναι, είναι στο Γήθιο. Στο Γήθιο είναι, ναι. Το ναυάγιο του Γηθίου. Ήμασταν εκεί τις προάλλες πριν από 10 μέρες περίπου. Αυτό είναι στην Ανδρίτσενα, στην Πελοπόννησο, χαμηλά, πριν από περίπου ένα μήνα. Κάτσε ρε παιδί μου, υπάρχουν τέτοια τοπία πάνω από το κεφάλι μας και δεν τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι.
Το έχει φωτίσει το δέντρο. Το δέντρο έχω φωτίσει με ένα φακό, ναι. Το original της φωτογραφίας και αυτής και της προηγούμενης είναι όλα τα λεφτά. Με ένα φακό το φώτισε. Με ένα φακό, ναι. Είναι μια έκθεση 20 δευτερόλεπτα, 30 αν δεν κάνω λάθος. Και έχω φωτίσει το δέντρο με ένα φακό. Απλά το οποίο ήταν ένα ξέρω δέντρο στην άκρη του δρόμου. Εδώ είναι ουσιαστικά στο κέντρο της Πελοποννήσου. Είναι μάλλον αρχές Μεσσηνίας. Και αυτή είναι η μαγική φωτογραφία. Το Σούνιο πάλι. Όπου στο Σούνιο, επειδή είναι μόλις 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, λογικά δεν πρέπει να φαίνεται. Mm. Αλλά σε μια καλή νύχτα, καθαρή νύχτα, φαίνεται το γαλαξίας μας. Αυτή είναι μια φωτογραφία πάλι, είναι στο Χελμό, στα Καλάβρητα, στο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Όπου φυσικά δεν είναι τυχαίο που έχουν χτίσει το τηλεσκόπιο εκεί πέρα. Βέβαια. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος και βγαίνει, φαίνεται φοβερά. Και θα μας δώσετε και άλλη μία. Τι θα μας δώσετε τώρα, μου είπαν από το κοντρόλ. Τη γέφυρα. Βέβαια. Αυτό το έχεις κάνει εσύ. Ναι, αυτά είναι κάποια timelapse που έχω κάνει. Καλά. Αυτό είναι πάνω από την Πάτρα. Είναι τα λεγόμενα star trails που κάνουμε, δηλαδή το πώς γράφουν τα αστέρια. Καθώς κινείται η γη. Καθώς δηλαδή, κινείται η γη, ναι. Δείτε μαγικές εικόνες, παιδιά. Είναι απίστευτες φωτογραφίες αυτές. Πόσο καιρό παίρνει για να τραβήξει αυτό το πλάνο? Αυτές είναι περίπου η κάθε λήψη ανάλογα, μπορεί να είναι 700-800. Και εδώ τι δείχνει? Τι είναι αυτό? Γιατί γίνονται? Εδώ σαν είναι το North Star που λέμε. Ναι, είναι ένα σημείο στο. Το συγκεκριμένο timelapse είναι η έκλειψη Σελήνης, η οποία έχει παίξει και σε διάφορα πλανητάρια στο εξωτερικό. Δικό σου? Ναι. Που έχει παίξει έξω? Ναι. Και στο BBC και σε διάφορα άλλα μέρη. Θα ανεβάζεις εσύ στο σελίδα και σε βρίσκουν ή τα στέλνεις εσύ και τα διαλέγουν? Κάποτε τα έστελνα. Τώρα πλέον με κάποιους ανθρώπους, ναι, είμαστε πλέον γνωστοί. Είσαι και έχουμε, famous πια. Έχουμε, τελεία. Όχι famous. Απλά έχουμε μια συχνή επικοινωνία με email και με τέτοια. Έχουμε πλέον μια. Δεν σου έχουν πει, Αλέξο, να δουλέψεις για μας εδώ? Δεν σου έχουν ζητήσει να φύγεις? Μου έχουν ζητήσει και κάποτε, το ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Ειδικά μετά την κρίση, δηλαδή, να αρχίσω να βγαίνω και να φύγω από την Ελλάδα. Αλλά τελικά κατάφερα να δουλεύω από την Ελλάδα, online, με. Γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Στη δικιά σου δουλειά, ειδικά γίνεται. Είναι το σίγουρο. Είναι μαγικές οι φωτογραφίες σου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μαγικές εικόνες σου. Ευχαριστώ. Κάθε μία πόση δουλειά θέλει για να στηθεί? Από λεπτά μέχρι ημέρες? Αυτά τα timelapse. Τα timelapse, ναι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 8 ώρες όλο το βράδυ. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 12 ώρες. Και αυτό το στρογγυλό με τα αστέρια που κάνανε τον κύκλο Σαδίνη, τι ήτανε? Εκεί στοχεύει στην κάμερα στο λεγόμενο North Star, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο στον πλανήτη, στον ουρανό, το οποίο δεν κινείται. Δηλαδή η γη ουσιαστικά είναι ο άξονας της γης. Όταν κοιτάμε σε εκείνο το σημείο, η γη γυρίζει γύρω από αυτό. Οπότε λοιπόν τα αστέρια όταν τα φωτογραφίζουμε, γυρνάνε γύρω από έναν άξονα. Αυτό μένει σταθερό και τα υπόλοιπα τα αστέρια φαίνεται αυτό ακριβώς. Και ποιο είναι αυτό το σημείο που μένει εκείνο το κοινό άξονας? Λέγεται North Star. Το εντοπίζεις, το ξέρεις, το, ναι, βλέπεις, το αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένα application μάλιστα στο. Α, σε βοηθάνε και τα, ναι, application ακόμη. Τα οποία σου δείχνουν σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, πού μπορείς να το βρεις, πώς μπορείς να το βρεις και να στοχεύσεις την κάμερα. Όλες έχεις πάει να κάνεις φωτογραφίες? Όχι, αλλά είναι ένα σημείο, είναι ένα μέρος που. Δεν πρέπει. Δηλαδή, ναι, με το που είδα τις φωτογραφίες σου, λέω, θα έπρεπε να. Εκεί θα μεγαλουργήσεις, θα κάνεις απίστευτα πράγματα, ε. Είναι ένα ταξίδι. Δουλεύεις βέβαια εσύ με τη νύχτα περισσότερο και όχι με τη μέρα, ενώ αυτό το κομμάτι του πλανήτη φημίζεται για το φως του. Είναι το φως που έχει εξαιρετικό στα νησιά και σε αυτά. Ναι, όχι, δουλεύω και με τη μέρα και αυτά που βλέπουμε τώρα. Τι σου δίνει δυνατότητες διαφορετικές το φως έτσι όπως σου λούζει την Ελλάδα? Ναι, ειδικά η Ελλάδα έχει φοβερό εξαιρετικό φως και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να ταξιδέψεις και αρκεί να πηγαίνεις να βλέπεις μέρη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά. Και αυτό θα έλεγα και στους νέους γενικά φωτογράφους και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να πάρουν την κάμερά τους και να βγουν και να ανακαλύψουν την Ελλάδα και στα βουνά και στις παραλίες και να μην μένουν δηλαδή μέσα στις πόλεις μόνο. Έλατε. Και είναι και τόσο κοντά μας πια όλα αυτά, ναι, σε αυτή τη χώρα. Ναι. Σε μαγικά μέρη, σε δύο λεπτά, σε δύο ώρες. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος Μαραγκός, ο ωραίος αυτός τύπος με τις ακόμη ωραιότερες φωτογραφίες, τις οποίες τσίμπησε κοινάσα και τις έβαλε στις φωτογραφίες της ημέρας. Και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Καταπληκτική δουλειά, αλλά μας ταξίδεψες. Ήταν ανάσα αυτό.
Δεν ήθελα να μιλάω, ήθελα μόνο να βλέπω. Σπάνιο πράγμα για μέρα, Αλέξανδρε. Διάλειμμα θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε και τα 4 κινητά τηλέφωνα που έχουμε, για να πλησιάσουμε λίγα και να τα δούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, και 4 κινητά τηλέφωνα της Lenovo δικά σας, μέσω του 14748. Ξεχάστε τα τάμπλετ, γιατί είναι φάμπλετ τα συγκεκριμένα, μεγάλα σε μέγεθος. Μπορείτε να κάνετε και τη δουλειά σας, να σερφάρετε, να γράφετε, να δουλεύετε τα mail σας κλπ. Φυσικά να μιλάτε στους φίλους σας και να επικοινωνείτε μαζί μας. 14748, 4 κινητά τηλέφωνα, 4 τυχεροί. Ξανακάντε λίγο φουλ αυτή την εικόνα του Αλέξανδρου και αφήγουμε με αυτήν. Τι ωραίο θέμα, Στέφανε. Μαγικό, μαγικό. Δεν του ζήλεψε στη ζωή του. Και ειδικά. Μόνο και μόνο από την ηρεμία. Μίλα, μίλα, δεν μας ακούει. Εδώ είναι. Δεν είναι μαγικό. Μόνο και μόνο η ηρεμία που αποπνέει φωτογραφία και το πώς θα έχεις κάτσει για να, για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Και η παραλία είναι από κάτω ακριβώς που βλέπει το ναό του Ποσειδώνα. Είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα πάρω το αυτοκίνητο και θα πάω να εντοπίσω ακριβώς το σημείο που τράβηξε τις φωτογραφίες και θα δω τι μπορώ να κάνω κι εγώ. Ο Γιώργος γελάει. Ο Σάκης μου λέει: έχει ένα ωραίο ουζερί εκεί. Είδατε, εμείς ζούμε μια ζωή πιο πεζή, πιο μίζερη. Τα ουζερί ψάχνουμε, ρε παιδιά. Έλα, μωρέ, Σάκη. Θα πιούμε και ένα ουζάκι. Στην υγεία του Αλέξανδρου, μόλις σε βρέκει, ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει εδώ κοντά σας εμείς και 4 κινητά της Lenovo, τα οποία είναι φάμπλετ, καινούργια, ολοκένουργια. Μόλις ήρθανε από τα καταστήματα που μόλις κυκλοφόρησαν στα ράφια τα εμπορικά. Και είναι για 4 φίλους, 4 φίλες, 4 τυχερούς ή τυχερές και στη διάθεσή σας αν τα καλέσετε, αν τα διεκδικήσετε μέσω του 14748. Αυτή την ώρα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης γίνεται η παρουσίαση ενός καινούργιου προγράμματος που θα ξεκινήσει στα ελληνικά σχολεία μετά από τη συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν δύο ιδρύματα, το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη και το Ίδρυμα Ρόμπερτ Κένεντι. Δύο κυρίες, η κυρία Βαρδινογιάννη και η κυρία Κένεντι. Την κυρία Κένεντι είχαμε τη δυνατότητα και τη γνωρίσαμε από κοντά. Χθες μεταδώσαμε και τη συνέντευξη που κάναμε μαζί της. Βρίσκονται στο Βήμα. Βλέπω και τον Νίκο Χατζηνικολάου εκεί να παρουσιάζει, να συντονίζει την εκδήλωση. Και η Γεωργία Χάρδα παρακολουθεί επίσης και είναι εδώ για να μας μεταδώσει. Να μας μεταδώσει όσα γίνονται. Πριν από λίγο, λοιπόν, Πόπη, ξεκίνησε η διάλεξη, πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα της διάλεξης είναι λέγοντας την αλήθεια στην εξουσία για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνεις, και ειδικά στις μέρες μας. Στην εκδήλωση, η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη, παρουσίασε την κυρία Κένεντι, την κυρία Κέρι Κένεντι, πρόεδρο αντίστοιχα του Ιδρύματος Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είναι γνωστή ακτιβίστρια, μαχήτρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η κυρία Κένεντι προσπαθεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο, απευθύνει έκκληση για έναν καλύτερο κόσμο. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Ο κόσμος, μπορώ να σας πω, ότι είναι αρκετός, όπου έχει έρθει για να παρακολουθήσει εδώ στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τη σημαντική αυτή διάλεξη. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η Πόπη. Και θα ξαναγυρίσουμε σε σένα, εφόσον υπάρχουν νεότερα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί στα ελληνικά σχολεία. Και όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε μέσω της χθεσινής μας εκπομπής, που είναι αναρτημένη στο star.gr, να βρείτε τη συνέντευξη με την κυρία Κένεντι και να ακούσετε ακριβώς τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, πώς θα εφαρμοστεί δηλαδή στα ελληνικά σχολεία, πού έχει πετύχει ποιους στόχους και τι αναμένουμε να κερδίσουμε εδώ με τα Ελληνόπουλα. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, και πάμε σε μία είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο και είναι πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Είχαμε μία βομβιστική επίθεση σε έναν από τους πιο γνωστούς χώρους της Αιγύπτου. Τι συνέβη ακριβώς, Μαρία? Είχαμε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο, Πόπη, στην Νότια Αίγυπτο, σε έναν από τους πιο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους στην Αίγυπτο, στο Λούξορ, σε ναό του, εκεί που κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται για να δουν τα αρχαιολογικά μνημεία από κοντά. Και νομίζω ότι στο παρελθόν είχε γίνει μια πολύ αιματήρη επίθεση εκεί, έτσι. Έτσι ακριβώς, Πόπη. Και ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, νωρίτερα το πρωί απέτρεψαν άλλες δύο βομβιστικές επιθέσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ούτε αν έχει τραυματιστεί κάποιος, ούτε αν υπάρχουν νεκροί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μόνο το τηλεγράφημα, δηλαδή μία λέξη
Μια φράση όλο και όλο για το παγιδευμένο αυτοκίνητο που εξεράγει στο Λούξο και μένουν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Θα ξαναγυρίσουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Υπουργείο Οικονομικών πριν από λίγο έφτασε ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Γιώργος Όμπολος είναι εκεί. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι κατασκηνώνουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τις μέρες αυτές που τα πάντα είναι τόσο κρίσιμα για τη χώρα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε, διανύουμε ένα διάστημα απίστευτη σιωπή από την πλευρά των δανειστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνική πλευρά έχουν πάρει τις ελληνικές προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει τίποτα. Πάμε ξανά στον κύριο Βαρουφάκη να ακούσουμε τις δηλώσεις και αμέσως μετά στον Γιώργο για να μας δώσει περισσότερο. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με κύριους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα υπάρξει πρόταση. Υπουργέ, ισχύει το χασάπης που είπατε ότι μας αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι σαν χασάπηδες? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχω πει ποτέ τέτοιο. Παρακαλώ τον τύπο να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να δείχνουμε και λίγη ψυχραιμία. Άλλο να σας πω τι είπα. Είπα ότι οι περικοπές, η χασαπική τέχνη, ότι κόβω με ένα μπαλτά, δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι το αντίστοιχο της χειρουργικής παρέμβασης, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό, όπου χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που να το καθαστήσουν βιώσιμο. Το να κόβεις δεν είναι μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για σήμερα. Αισιόδοξο για σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα πω στο Υπουργείο. Γιώργο Σόπολη, σε σένα για να μάθουμε περισσότερα από όσα μπόρεσαν να καταγράψουν οι κάμερες. Λοιπόν, ήταν πολύ αισιόδοξος ο κύριος Βαρουφάκης όταν κατέβηκε από τη μηχανή του για την σημερινή συνάντηση που θα έχει ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μας έδωσε την εντύπωση ότι σήμερα θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Προφανώς κάτι παραπάνω θα ξέρει ο κύριος Βαρουφάκης που δεν γνωρίζουμε εμείς. Επίσης, όπως ακούσατε και στη δήλωσή του, αναφέρθηκε στο θέμα του χασάπη, μιας δήλωσης που κατά τον ίδιο παρεμηνεύτηκε όπως και αρκετές άλλες. Εδώ λέει πως δεν θα κάνουμε περικοπές επί της ουσίας, αλλά θα γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες για να υπάρξει βελτίωση μιας κατάστασης. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης, μπορούμε παρακαλώ πολύ, σε διακόπτω, γιατί μόλις βλέπω tweets τα οποία έχουν κάνει οι έγκριτοι δημοσιογράφοι, ο Πίτερ Σπίγκελ, Αλέξανδρε, βλέπω retweet του Πίτερ Σπίγκελ, δημοσίευμα ενός tweet στο οποίο αναφέρεται ότι κανένα ραντεβού δεν έχει σχεδιαστεί μεταξύ του κυρίου Ολλάν, της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Τσίπρα σήμερα. Από γαλλικές πηγές επικαλείται το tweet. Και από γερμανικές πηγές. Βεβαίως, να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει σημασία. Δείχνει να ξαναβγαίνει στον αέρα η συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ και είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, αν ισχύει. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συνάντηση ή όχι? Δεν έχω πει ποτέ τέτοιο. Παρακαλώ τον τύπο να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να δείχνουμε και λίγη ψυχραιμία. Άλλο να σας πω τι είπα. Είπα ότι οι περικοπές, η χασαπική τέχνη, ότι κόβω με ένα μπαλτά, δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι το αντίστοιχο της χειρουργικής παρέμβασης, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό, όπου χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που να το καθαστήσουν βιώσιμο. Το να κόβεις δεν είναι μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για σήμερα. Αισιόδοξο για σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα πω στο Υπουργείο. Δεν είπε τίποτα. Δεν άκουσα να απαντάει στην ερώτηση. Το αισιόδοξο για σήμερα, στο σήμερα, τι θα γίνει σήμερα, δεν απάντησε καθόλου και είπε τώρα θα πω στο Υπουργείο μου. Δεν έδωσε απάντηση. Τι μαθαίνεις, οι πληροφορίες έρχονται την ώρα που κάνουμε την εκπομπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, τις μεταδίδουμε ως πληροφορίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πηγές του Μαξίμου αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα, για το πώς οι δανειστές, πώς η άλλη πλευρά, η πλευρά των εταίρων, βλέπει τις προτάσεις που κατέθεσε και χθες στα χέρια του Μοσκόβηση η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει μια σιωπή από την πλευρά τους. Άρα θεωρητικά μπορεί και να υπάρχει υπόβαθρο στην πληροφορία ότι μπορεί να μην γίνει συνάντηση σήμερα. Λοιπόν, πηγές του Μεγάλου Μαξίμου, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου επίσημα έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την σημερινή σύνοδο κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικών χωρών.
Μεταξύ αυτών των συναντήσεων είναι και αυτή η συνάντηση με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάν. Αυτό που λένε γαλλικές πηγές είναι ότι δεν έχει κλειδώσει το συγκεκριμένο ραντεβού. Όχι ότι δεν έχει κανονιστεί, δεν έχει κλειδώσει ότι θα γίνει. Δηλαδή, έχει συζητηθεί η συνάντηση, δεν έχει κλειδώσει ότι θα γίνει. Μάλλον πηγαίνουμε σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι εάν δεν υπάρχει πρόοδο σε αυτή τη διαπραγμάτευση και στις προτάσεις που θα καταθέσει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτή η συζήτηση, ή πιέζουν μέχρι τελευταία στιγμή οι εταίροι να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν οι συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα πράγματα είναι το 0,75 που δώσαμε εχθές, προχθές, στο πρωτογενές πλεόνασμα να πάει στο 1 και το 11% να πάει στο 13% στους συντελεστές, αυτά θα τα δώσουμε και θα πάμε στο ραντεβού. Εάν είναι άλλα, για παράδειγμα, αποδεχθεί το ασφαλιστικό όσο έχει στην πρόταση, δύσκολα το σίγουρο βλέπω. Είναι, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ότι οι πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι κάτι παραπάνω από ισχυρές. Δηλαδή, το όπλο είναι δεν θα γίνει συνάντηση. Απάντησε χθες η ελληνική πλευρά λέγοντας ότι καταθέτω νομοσχέδιο για να αυξήσω τον κατώτατο μισθό. Πιέσεις. Πιέσεις κόντρα στις πιέσεις. Αυτή την ώρα έχουμε, μου λένε, και δηλώσει Σούλτς, η Μαρία Τσιλινίκου, τις έχει στην Corriere della Sera. Για να τα ακούσουμε, Μαρία, τι είπε. Στην Ιταλική εφημερίδα, λοιπόν, Πόπη, τον ρωτούν για τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ρώσο πρόεδρο στις 18 Ιουνίου. Και εκείνος απαντά, αποφεύγει ουσιαστικά, δεν απαντά άμεσα, εκείνος απαντά ότι θεωρώ πως η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα, εκτιμά την προστιθέμενη αξία που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Η Ελλάδα αναμένει και λαμβάνει αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, είναι απλώς ορθό να αναμένεται ότι θα δείξει και αυτή η αλληλεγγύη προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας μην προχωρούμε, λέει, σε εικασίες και να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει τις ιδιαίτερες της ευαισθησίες και μπορεί να ισχυριθεί ότι διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτή ήταν η απάντηση του Πόπη, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις που είχε η Ιταλία με την Ρωσία. Να σε ευχαριστήσω. Κώστα Μιχόπουλε, υπάρχει κάποια καινούργια πληροφορία σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής? Οι Γερμανοί επιβεβαιώνουν ότι η κυρία Μέρκελ θα συναντήσει τον κύριο Ολάν και τον κύριο Τσίπρα. Σε αυτό που θέλουν οι θεσμοί, τότε η συνάντηση αυτή θα οδηγηθεί σε φιάσκο ή μπορεί και να μην γίνει. Διότι, όπως λένε οι θεσμοί, είναι, και όπως λένε και τα γερμανικά μέσα, είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι με τη στάση της Ελλάδας και με τη στάση του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Θα το κρατήσουμε το θέμα σε άνω τελεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι εξελίξεις είναι κάτι παραπάνω από ραγδαίες. Καθώς προχωρούμε μέσα στον Ιούνιο, προχωρούν οι μέρες και καθώς η διαπραγμάτευση κορυφώνεται, καμιά φορά η σιωπή λέει ακόμη περισσότερα από τις δηλώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε σιωπή από την πλευρά των δανειστών και δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι. Αλλάζουμε κλίμα. Στο Στέφανο Σίσκο. Τι θα μας πει ο Στέφανος Σίσκος? Θα μας μιλήσει για ένα γιγάντιο κύμα που χτυπά την παραλία του Μεξικού. Δηλαδή, να φτιάξουμε λίγο διάθεση. Ναι. Γιγάντια κύματα να δούμε βασικά στην ακτή του Μεξικού, που μετά από μια εβδομάδα είναι το ακροτήριο του Σαν Λούκας, τα βίντεο που βλέπουμε. Κοίτα, μόλις έσκασε το κύμα, καθόντουσαν διάφοροι τουρίστες και βλέπαν την φορτουνιασμένη θάλασσα και έφτασε μέχρι τους βράχους. Κάλυψε λοιπόν όλη την ακτή, κατάπια την παραλία στην κυριολεξία. Και δεν παρέσει ευτυχώς στους ανθρώπους μέσα και δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάμε να δούμε έναν φοβερό 27χρονο, ο οποίος δούλευε στη Νέα Υόρκη στον κόσμο της μόδας. Ήταν σύμβουλος μόδας σε διάφορα περιοδικά. Καταλαβαίνει το όνειρο πολλών νέων να είναι στη Νέα Υόρκη σε αυτή τη θέση. Έφυγε λοιπόν από τη Νέα Υόρκη και πήγε και έχτισε το δεντρόσπιτο που βλέπουμε. Έφτιαξε και ράμπα φυσικά για σκέιτ, καθώς είναι φανατικός σκέιτερ, στην Καλιφόρνια. Εγκατέλειψε λοιπόν όλη την. Ωραίο που είναι. Θα ζούσες εκεί? Μαγικό. Αν είχα την οικονομική δυνατότητα να φύγω από τη Μιχαλόπολη, αλλά όχι τόσο, καθώς νομίζω ότι. Εκεί με τι άδειες άραγε χτίζονται αυτά? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ειδική άδεια, καθώς. Νομίζω, οπότε έχω δει στα έργα τουλάχιστον που χτίζουν όλοι οι πατεράδες στα παιδιά τους στον κήπο, τους χτίζουν δεντρόσπιτα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι το. Οι ξύλινες κατασκευές νομίζω στον κήπο επιτρέπονται στην Αμερική. Μάλιστα. Τώρα αυτό που είναι πάνω στο δέντρο και είναι σε τουλάχιστον 20 μέτρα 30, λογικά θα χρειάζεται και μια στοιχειώδη άδεια ή κάποια μελέτη από κάποιο μηχανικό. Ναι, δεν πας να χτίσεις σπίτι στο κόρμο του σπίτι δέντρου. Το έχτισε μόνος του. Αν δεν ξέρεις, κάπως μαθαίνεις να το κάνεις. YouTube. Ναι. Do it yourself. Πώς να χτίσεις ένα δεντρόσπιτο χωρίς αυτό να πέσει μόλις πατήσεις το πόδι σου πάνω του. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Το γκουγκλάρεις, αυτό λέει, YouTube. How to. Τα πέφτει μαζί με το Google.
Και πέφτει μαζί με τον Google. Μπράβο. Δεν είναι, πρόσεξε το Google. Το Google δεν είναι τάξη. Δεν πέφτει τόσο εύκολα. Λοιπόν, για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Λάμπρος Χαβέλας. Θα πάμε στο Λάμπρο Χαβέλα. Ποδήλατο κάνεις? Ναι. Εγώ δεν κάνω. Πολύ. Γιατί? Γιατί μου έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο, ότι είναι ποδηλατάρο και μόνη μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι καλή στην ισορροπία. Δεν είχες μάθει ποτέ δηλαδή? Ξέρω να κάνω ισορροπία, φοβάμαι τις κατηφόρες. Και μπερδεύομαι. Και... είχα σκοτωθεί όταν ήμουν μικρή, είχα χτυπήσει πολύ άσχημα. Είχα σπάσει τη μύτη, oh. Είχα σπάσει εδώ. Δεν είχα σπάσει τη μύτη, την είχα. Την είχα ραγίσει. Είχα ανοίξει τον νόμο μου. Όλοι έτσι, έτσι κάπως μάθαμε. Εγώ μετά. Βγάζαμε κάτι κομμάτια. Φοβήθηκα, δεν ξανανέβηκα σε ποδήλατο. Φτιάχνουμε πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο τώρα που θα συνδέει το Λαύριο με την Αθήνα. Οπότε. Μπορώ να το κάνω τρέχοντας, περπατώντας. Αλλά με ποδήλατο μόνο σε απόλυτο επίπεδο έδαφος. Δεν είμαι μαζί σου στο τρέξιμο καθόλου. Θα είμαι δίπλα με το ποδήλατο και. Ναι. Θα φωνάζεις, έχουμε τίποτα για αύριο. Τι θέμα έχουμε για αύριο. Τι έχουμε για αύριο. Και θα τρέχουμε το ποδήλατο να φεύγω. Ποδήλατα της παλιάς Αθήνας. Θα μας τα δείξει μέσα τώρα ο Λάμπρος Χαβέλας. Λάμπρο. Και πραγματικά από όπου είμαι συγκινημένος, γιατί σε αυτή την έκθεση βρήκα το ποδήλατο που είχα στο δημοτικό. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική έκθεση που διοργανώνει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και η στέγη γραμμάτων και τεχνών εδώ στη Διπλάριο Σχολή. Ξεκινάει σε λίγα λεπτά, παρακαλώ, η συγκεκριμένη έκθεση και μπορεί να βρούμε ποδήλατα τα οποία κυκλοφορούσαν σε μια άλλη Αθήνα. Μια Αθήνα όπου χρειαζόταν τότε ως μεταφορικό μέσο το ποδήλατο. Ποδήλατα ακόμα από το 1913. Δίπλα μου ο κ. Σπύρος Παπαγεωργίου είναι ο υπεύθυνος της έκθεσης. Και θέλω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου, να μας δείξετε αυτό εδώ το ποδήλατο, το οποίο είναι από το 1912. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ποδήλατο, μοναδικό στο είδος του. Είναι το πρώτο διπλωτό ποδήλατο που βλέπετε, πολεμικό, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σπαστό δηλαδή. Σπαστό, της εταιρείας Bianchi, μια ιταλική εταιρεία θρύλος των ποδηλάτων. Είναι πραγματικά σπάνιο δείγμα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει άλλο στην Ευρώπη από αυτό που βλέπετε. Και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα μικρό κούτσικο, θα λέγαμε, ποδήλατο, το οποίο είναι για μικρά παιδάκια. Ένα, τα οποία, ένα παιδικό ποδηλατάκι, και αυτά, βλέπετε, τα περισσότερα ποδήλατα που βλέπετε εδώ είναι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Είναι χρηστικά ποδήλατα που χρησιμοποιούσαν στο στρατό ή που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή του ζωή. Το ποδήλατό μου είναι από το 1973, δεν είναι? Το δικό σας είναι πιο σύγχρονο. Είναι πιο σύγχρονο, πιο σύγχρονο, αλλά πάλι ένα ιστορικό μοντέλο. Είναι το τσόπερ το γνωστό. Όσοι είναι τώρα από πάνω από 40 το θυμούνται. Πολύ καλά. Πολλά λέω. Εντάξει. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ένα άλλο που είναι αμαξίδιο αναπηρικό. Ναι, είναι ένα ποδήλατο, είναι χειρίλατο. Βλέπετε στην άκρη δεξιά και αριστερά, από εδώ κανείς το χρησιμοποιεί για να κάνει. Δηλαδή από εδώ με τα χέρια ακριβώς, είναι για αναπήρους. Διότι προφανώς υπήρχε πρόβλεψη για να μπορούν οι ανάπηροι να κάνουν ποδήλατο από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και ακριβώς δίπλα μας έχουμε επίσης ένα εξαιρετικό ποδήλατο, το οποίο το χρησιμοποιούσε η υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ναι, και αυτό ποδήλατο άλλης εποχής, επίσης χρηστικό. Το χρησιμοποιούσαν για μεταφορές εκείνη την εποχή στο αεροδρόμιο. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση για αυτό που είναι. Βλέπετε πίσω και το κασελάκι του, το αυθεντικό. Τι μπορεί να δει άλλο κάποιος ο οποίος αγαπάει το ποδήλατο και θέλει να δει πώς κινείται ο Αθηναίος ή οποιοδήποτε άλλος πριν από κάποια χρόνια? Να σας πω. Καταρχάς, στην έκθεση κανείς μπορεί να δει, σε αυτή την έκθεση μπορεί να δει παλιά ποδήλατο, όπως σας είπα και πριν, όμορφα, από, να καταλάβει την ιστορία του ποδήλατου, πώς ξεκίνησε το ποδήλατο και πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Βλέπετε ποδήλατα αγωνιστικά, βλέπετε ποδήλατα αναψυχής, αλλά και απλά χρηστικά ποδήλατα καθημερινότητας. Παράλληλα όμως θα διοργανώσετε και κάποιες ποδηλατικές διαδρομές, έτσι δεν είναι, που θα μπορεί να ξεκινήσει ο πολίτης από μια συγκεκριμένη περιοχή να φτάσει σε μια άλλη. Βεβαίως. Ο στόχος αυτής της έκθεσης, αυτής της εβδομάδας μάλλον, που ονομάζεται Ποδηλατική Εβδομάδα, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, είναι για να δείξει ότι το ποδήλατο είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητά μας στην Αθήνα. Για να το δείξουμε και εμπράκτως αυτό, έχουμε επιλέξει κάποιες διαδρομές που κανείς δύσκολα θα τις έκανε με άλλο μέσο, με τα πόδια δηλαδή θα τον έπαιρνε πολλή ώρα, με αυτοκίνητο προφανώς δεν γίνεται. Ποιες είναι αυτές? Οι διαδρομές αυτές και οι τρεις ξεκινούν από την αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, μπροστά από το Info Point του Δήμου Αθηναίων. Και η μία μας οδηγεί μέσα από την πλάκα, όπου βλέπουμε διάφορα κτίρια της παλιάς Αθήνας που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δρόμους που έχουν σημασία και δεν τους ξέρουμε, όπως την Οδό Τρυπόδων, για παράδειγμα, που είναι ο μοναδικός δρόμος της Αθήνας που έχει το ίδιο όνομα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και καταλήγουμε πάλι στη Διπλάριο για να μπορέσουμε να χαρούμε την έκθεση Strange Cities που διοργανώνεται στο ίδιο μέρος. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Μπορεί κάποιος να πάρει μέρος. Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά. Ήταν πραγματικά εικόνα που μας πήγε πίσω πολλά χρόνια.
Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Να είστε καλά και θα έρθουμε να τα δούμε από κοντά. Μαρία Τσιλινίκου, πάμε να δούμε τι συνέβη όταν άνοιξε ξαφνικά η καρότσα ενός φορτηγού και βγήκαν από μέσα. Εκατοντάδες γουρουνάκια, τόσκασαν. Και μάλιστα άρχισαν να τρέχουν μέσα στα χωράφια και στον δρόμο. Οι κάτοικοι πήραν τηλέφωνο τους αστυνομικούς. Εδώ βλέπουμε γείτονες, αστυνομικούς, πυροσβέστες να κυνηγούν στα χωράφια τα γουρουνάκια. Μιλάμε για εκατοντάδες γουρουνάκια. Τους πήρε πάρα πολλές ώρες για να τα συγκεντρώσουν, ενώ δεν ξέρουν αν είναι όλα στη θέση τους. Αν έχουν καταφέρει να μαζέψουν όλα τα γουρουνάκια, διότι ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και δεν θυμάται ακριβώς τον αριθμό. Και να σε πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Ένας 34χρονος κατέκτησε το Wembley. Σκαρφαλώνει στην αψίδα του γηπέδου στο Λονδίνο και μιλάμε για ύψος 134 μέτρων χωρίς εξοπλισμό. Είναι ο νεαρός που βλέπουμε, λέγεται James Kingston, ο οποίος έχει ανέβει στα ψηλότερα κτίρια του Λονδίνου. Εδώ βλέπουμε και εδώ πέρα βλέπουμε στην προσπάθειά του να κάνει ελεύθερη αναρρίχηση. Προτιμά να κάνει ελεύθερη αναρρίχηση χωρίς εξοπλισμό, να πούμε βέβαια να μην το δοκιμάσει κανείς. Αν και η θέα των αποζημιών το συγκεκριμένο νεαρό. Και να πάμε σε μια άλλη φοβερή εικόνα, στα Grand Cayman. Εκεί πέρα ένας δίτης πήρε την φωτογραφική του μηχανή που ήταν αδιάβροχη, βούτυξε μέσα στη μαγεία αυτού του βυθού που βλέπουμε και δίπλα του κολυμπούσαν εκατομμύρια ψάρια. Και όχι μόνο κολυμπούσαν σχεδιάζοντας ένα ζωντανό πίνακα, σχηματίζουν δίπλα του ένα τείχος όπως βλέπεις, δίπλα στις πλευρές του νεαρού και περνούν ακριβώς από δίπλα του. Τι όμορφη εικόνα κι αυτή. Και σου αρέσει η Βενετία? Πάρα πολύ. Θέλεις να δεις τη Βενετία της Ολλανδίας? Βέβαια. Πρόκειται λοιπόν για το Ιχμπουργκ, το οποίο βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Πρόκειται για 4 τεχνικά νησιά, τα οποία συνθέτουν αυτόν τον οικισμό που βλέπουμε. Είναι μια πλωτή πόλη, σκέψου. Λοιπόν, αυτή η πλωτή πόλη είναι υποκατασκευή. Μέσα στο σχέδιο υπάρχουν 18.000 σπίτια, που είναι υπολογισμένα για 45.000 κατοίκους. Και για τους πιο τολμηρούς που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι εκεί, για ένα σπίτι 110 τετραγωνικά μέτρα, η τιμή του είναι 265.000 ευρώ. Μάλιστα. 265.000 ευρώ. Στα κανάλια της Ολλανδίας. Πριν από μερικά χρόνια, με 265.000 ευρώ, τι αγόραζε στην Αθήνα ή στην Ελλάδα? Ένα μέτρο διαμέρισμα, έτσι. Yeah. Περιάρι. Μαξ. Μαξ. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι, απλά συγκρίνω τις τιμές. Αναπολώ τα χρόνια εκείνα που εδώ νομίζαμε ότι χρήμα, όχι αστεία. Εκεί με 265.000 αγοράζεις ολοκαίριο σπίτι σε ένα κανάλι πάνω στην Ολλανδία. Εδώ με 265.000 τι αγοράζεις. Τώρα αγοράζεις. Αλλά τότε τι αγοράζαμε? Το τίποτα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Θυμίζοντάς σας ότι έχουμε αυτά τα υπέροχα τηλέφωνα για σας. Με ένα τηλεφώνημα τα διεκδικείτε στο 14748. 4 κινητά τηλέφωνα με την υπογραφή της Lenovo. Είναι δικά σας. Δείτε εδώ σχεδιασμός. Είναι ελαφρά, είναι όμορφα, κομψά. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι επεξεργαστές του, τετραπύρινοι. Κάμερες μπροστά, κάμερες πίσω. Ωραία εμφάνιση. Ολοκένουργια, ολοκένουργια και μεγάλα σε μέγεθος έτσι ώστε να καταργήσετε τα τάμπλετ. Τώρα θα σηκώσετε το τηλέφωνο και θα είστε κι εσείς ανάμεσα στους 4 τυχερούς. 14-7-48, διάλειμμα για διαφημίσεις και τρέχουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί σας και για σας μέσα από το 14-7-48, 4 τηλέφωνα κινητά της Lenovo, τα οποία πραγματικά θα σας εξυπηρετήσουν πάρα πολύ, γιατί θα αχρηστεύσουν όποιο τάμπλετ έχετε παλιό και θα λειτουργείτε με αυτό το ολοκένουργιο τηλέφωνο σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Να σερφάρετε στο διαδίκτυο, να επικοινωνείτε με φίλους, να στέλνετε τα mail σας, να επεξεργάζετε κείμενα, να μπαίνετε στα social media. Όλα τα πάντα μέσω αυτού του τηλεφώνου που είναι φάμπλετ. Τάμπλετ και φόρ δηλαδή, είναι τα καινούργια τηλέφωνα, τα μεγαλύτερα σε δυνατότητες και σε επεξεργαστές αλλά και σε μνήμες. Στο 14-7-48 δικά σας για τα επόμενα 10 λεπτά. Τηλεφωνήστε, είναι 4 οι τυχεροί. Μαρία Τσιλινίκου, θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να μας δώσεις ό,τι καινούργιο υπάρχει σε σχέση με την συνάντηση Τσίπρα με Μέρκελ, Ολάν και Γιουνκέρ σήμερα στην Ευρώπη, διότι από το Reuters δίνουν ότι είναι ακόμη στον αέρα η συνάντηση, ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, λέει το Reuters, σύμφωνα με γαλλική πηγή. Η γαλλική πηγή δηλώνει στο Reuters ότι όταν φτάσουμε θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το δημοσίευμα του Reuters. Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα του Reuters και τη σιωπή που τηρούν οι εταίροι ή την ασάφεια σε σχέση με την επίσκεψη Τσίπρα, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στο Πασόκ, που την Κυριακή θα προχωρήσει εκλογές για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του, θα τα συζητήσουμε με την κυρία Φόφη Γεννηματά, που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας. Κυρία Γεννηματά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και να ευχηθώ καταρχάς πολύ καλή επιτυχία στο... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διεκδίκηση της Κυριακής. Σας εύχομαι το καλύτερο. Μιας και ξεκινάτε από την Κυριακή, μου επιτρέπετε να πω μια φράση. Και βέβαια. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους πολίτες που πορεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια με το ΠΑΣΟΚ, που νοιάζονται σήμερα για το χώρο της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή. Η ψήφος τους έχει μεγάλη αξία. Δεν είναι απλώς δύναμη για όποιον εκλεγεί. Όποιον και αν θέλουν να ψηφίσουν, να έρθουν, γιατί δίνουν μεγάλη δύναμη στο εγχείρημα, στην προσπάθεια να κάνουμε μια νέα αρχή. Και επίσης είναι σημαντικό να δοθεί μια καθαρή εντολή. Να τελειώσει την Κυριακή. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλούς μήνες σε μια κατάσταση μεταβατική, σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Πρέπει να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό. Βλέπετε τι γίνεται στη χώρα. Είναι ανάγκη ο χώρος αυτός να ανασυγκροτηθεί. Πόσους πιστεύετε ότι θα δείτε την Κυριακή στις εκλογές, πόσοι νομίζετε θα προσέλθουμε? Δεν μπορείτε να κάνετε εκτίμηση, γιατί θυμόμαστε νούμερα του παρελθόντος που ήταν τρομακτικά, έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και τα νούμερα να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι συμμετείχαν για την εκλογή των συνέδρων 35.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και αν σκεφτείτε ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι 35 με 40.000, καταλαβαίνετε την τάξη μεγέθους, πόσο ενδιαφέρον υπήρχε, πόσο σημαντικό και ελπιδοφόρο είναι αυτό για όλους εμάς. Και θέλω να καταθέσω και άλλο ένα στοιχείο, ότι 2.700 σύνεδροι έδωσαν το παρόν στο συνέδριο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με δικές τους δαπάνες και ο Πανελλήνιος δεν έμεινε ούτε μία στιγμή άδειος. Μάλιστα. Είναι όριμο καταρχάς, όχι το ΠΑΣΟΚ μόνο, αλλά και η ελληνική κοινωνία για να βγάλει μια γυναίκα, να αναδείξει μια γυναίκα στην ηγεσία ενός κόμματος. Πρώτη φορά γυναίκα. Πρώτη φορά γυναίκα. Κυρία Τσαπανίδου, αυτό θα φανεί. Ναι. Αυτό θα φανεί. Θα δείξει την Κυριακή, θα αποφασίσει η βάση του κινήματος για το εάν μπορεί εσείς μια γυναίκα. Αυτό, εσείς είστε δυναμικός άνθρωπος, είστε... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ζήτημα γυναίκας ή άντρα όλη αυτή η υπόθεση. Είναι μια συλλογική υπόθεση και πρέπει να είναι συλλογική υπόθεση. Νομίζω ότι αν δεν αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, την απόφασή τους, τη φαντασία τους, τη δύναμή τους, την ορμή τους, είναι τόσο δύσκολο εγχείρημα που δεν θα μπορέσει να έχει καλό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, επειδή και οι δύο είμαστε γυναίκες, κακά τα ψέματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για μας. Πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύουμε ότι ναι, μπορούμε. Ξεκινάνε όλοι με την αμφισβήτηση. Μα μπορεί μια γυναίκα να σηκώσει τέτοια βάρη, τέτοιες δυσκολίες, να πείσει, να καθίσει όλους τους άλλους γύρω από ένα τραπέζι, να συνομιλήσει. Το έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οι άντρες, ξέρετε, με το καλημέρα είναι βέβαιο ότι μπορούν μέχρι να αποδείξουν ότι δεν μπορούν, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι απλώς είναι ζήτημα και χαρακτήρα. Χρειάζεται και δυναμισμός, χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Έχω μάθει να δίνω μάχες, κυρία Τσαπανίδου, και ελπίζω να είναι και αυτή άλλη μία μάχη η οποία θα έχει θετική έκβαση κυρίως για το χώρο μου. Έτσι, για το χώρο που πονάω και που πιστεύω ότι η ενότητα και η αλλαγή είναι σήμερα τα μεγάλα ζητούμενα. Να πάω λίγο στην καρδιά του θέματος. Έχετε στο ΠΑΣΟΚ πέσει από τα ψηλά στα χαμηλά, από τα πολλά στα λίγα, από τους πολλούς ψηφοφόρους. Ήσασταν ένα μεγάλο κόμμα, ήσασταν ένα κόμμα που κυβερνούσατε τη χώρα. Φορτωθήκατε μνημόνια, φορτωθήκατε μία πορεία που για πολλούς ευθύνεται κατά πολύ το ΠΑΣΟΚ που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πώς θα καταφέρετε να ανατρέψετε τα πράγματα, να βγάλετε από πάνω σας ό,τι αρνητικό και να δημιουργήσετε μια καινούργια ελπίδα για τον κόσμο, να προσελκύσετε πάλι ψηφοφόρους δηλαδή? Το ΠΑΣΟΚ από μόνο του δεν έχει μια βαρύτητα αρνητική στις μέρες μας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και θετικά και αρνητικά. Νομίζω ότι έχει δυσφημιστεί όσο καμία άλλη πολιτική δύναμη όλα αυτά τα χρόνια. Επιτρέψαμε και εμείς με δική μας ευθύνη να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος του πολιτικού συστήματος και για τη διαχείριση της κρίσης και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και νομίζω πως σιγά σιγά και μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση, σε ένα σωστό πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν πράγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι, γιατί το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τη μοίρα των Ελλήνων. Και ό,τι υπάρχει σήμερα γύρω μας, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι το κοινωνικό κράτος και τα έργα υποδομής, είναι έργο ΠΑΣΟΚ. Με αυτά συγκρίνονται όλοι.
Με αυτά θέλουν να τα βγάλουν πέρα, να ξαναφτάσουν στο σημείο που το Πασόκ είχε δημιουργήσει. Mm-hmm. Από αυτά όλα θα πρέπει επιτέλους να υπερασπιστούμε. Δεν είναι δυνατόν να τα υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΠΑΣΟΚ να μην μιλά για την ιστορική του διαδρομή. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αφήσουμε οριστικά πίσω μας. Εάν δεν μπούμε τώρα ότι κάνουμε ρήξη με τον κρατισμό, με το κομματικό κράτος, με τις πελατειακές σχέσεις, με τη λογική ότι μόνο τα δικά μας παιδιά πρέπει να εξυπηρετούνται, μια γραφειοκρατία που πρέπει να διατηρηθεί γιατί από πίσω κρύβει και λίγο τη διαφθορά και τους μεσάζοντες και το ρόλο τους. Αν δεν πούμε λοιπόν σήμερα ότι κάνουμε ρήξη με τον κακό μας εαυτό, δεν έχουμε ελπίδα, κυρία Τσαπανίδου. Είμαι απόλυτα ξεκάθαρη και απόλυτα σαφής. Και ούτε αρκεί το ΠΑΣΟΚ να μιλάει στην ελληνική κοινωνία λέγοντας μόνο τι κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και αν αποκαταστήσει την εικόνα του και την ιστορία του, αυτό που χρειάζεται είναι να γράψει καινούργιες σελίδες. Θέλουμε νέα αρχή. Αυτός είναι ο στόχος. Για να βάλουμε λίγο το μέλλον στο άμεσο μέλλον. Η μεγάλη μάχη θα κριθεί στο αν υπάρξει συμφωνία, κατά πώς θα περάσει από τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να στηρίξει τη συμφωνία αυτή, να την ψηφίσει δηλαδή, ή όχι. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε συμφωνία. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα και από εκεί ξεκινάμε. Και αν θέλετε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για τις ευθύνες και τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα. Έρχομαι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία αρχή και μία προτεραιότητα. Την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, mm-hmm. την ισότιμη παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη ως μια χώρα κυρίαρχη όπως όλες οι άλλες, όπως όλη αυτή τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Το πρώτο βήμα είναι να υπάρξει συμφωνία. Mm-hmm. Θα την κρίνουμε κατά κύριο λόγο με βάση την προοπτική που θα εξασφαλίζει για τη χώρα. Δηλαδή, θα υπάρχει ρύθμιση για το χρέος. Θα ανοίγει μια προοπτική για την Ελλάδα με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ότι θα φύγει από την εξάρτηση και από το μνημόνιο. Τι χρηματοδότηση θα φέρει. Δεν έχει ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ στη ρύθμιση για το χρέος. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα επιμένατε στο ΠΑΣΟΚ ότι, και ο κ. Βενιζέλος, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο ζήτημα εάν είναι βαρύ το φορτίο που κουβαλάμε. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς προχωρήσαμε σε μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους, σε σοβαρότατη μείωση του χρέους στην ονομαστική του αξία. Αυτό δεν έχει γίνει από κανέναν μέχρι σήμερα. Έχει μειωθεί δραματικά το κόστος εξυπηρέτησής του. Έχουμε πάρει δέσμευση από το 2012 ότι όταν θα φτάσουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα θα υπάρξει και νέα μείωση του χρέους. Και εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά η κυβέρνηση, αντί να χτίσει πάνω σε αυτά που οικοδόμησαν με μεγάλο κόπο και με μεγάλο κόστος οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ξεκίνησε μια δική της στρατηγική που έλεγε: εγώ έχω το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δεν διαπραγματεύομαι, θέλω χρόνο, δεν θέλω χρήματα, και σπαταλήσαμε 5 μήνες και ό,τι απόθεμα υπήρχε από ρευστότητα στη χώρα, για να είμαστε τώρα με την πλάτη στον τοίχο και στην πραγματικότητα να λέει η χώρα στους εταίρους: δεν έχω άλλες δυνάμεις, εξαντλήθηκαν τα αποθέματά μου, δεν θα μπορώ σε λίγο να πληρώσω ούτε μισθούς και συντάξεις, ομαδοποιώ τις οφειλές μου στο Δουνουτού, άρα χάνω και άλλο κομμάτι της αξιοπιστίας mm-hmm. μου. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Τσαπανίδου? Σημαίνει ότι στέλνει μήνυμα η κυβέρνηση στους πιστωτές ότι μπορείτε να με στριμώξετε, είμαι με την πλάτη στον τοίχο. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλο αυτό το σκηνικό αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Γνωρίζουν ότι έχουμε ανάγκη. Γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αυτό γιατί έγινε, και αυτό γιατί έγινε, γιατί στις 20 Φεβρουαρίου, που έκλεισε η πρώτη συμφωνία και που είχε το περιθώριο ο Πρωθυπουργός, στάθηκε άτολμος. Δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει το εσωτερικό του, να εξειδικεύσει τη συμφωνία. Σήμερα θα ήμασταν ήδη πάρα πολύ μπροστά. Η εξειδίκηση της συμφωνίας, τι περιθώρια ελιγμών υπήρχαν? Διότι αυτό που μαθαίνουμε σήμερα από τους δανειστές και το επαναλαμβάνουν μονότονα πολλούς μήνες τώρα, είναι ότι δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή σε αυτά που είχαν ζητήσει από την αρχή μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ακόμη και αυτά που ζητούσαν από την κυβέρνηση Σαμαρά μας αφήνουν να εννοηθούν ότι ήταν τα ίδια. Είναι το ίδιο πακέτο μπροστά στο οποίο βρίσκεται όμως ότι υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, η συγκυβέρνηση, δεν είχε πολιτικό χρόνο. Ήταν απόλυτα σαφές από την αντιπολίτευση ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα αυτό σήμαινε ότι η χώρα πήγαινε σε εκλογές και ήταν ξεκάθαρο ότι οι εταίροι δεν ήθελαν να κλείσουν μια τόσο σοβαρή συμφωνία με μια κυβέρνηση που ήταν αμφίβολο και αβέβαιο αν θα υπήρχε και την επόμενη μέρα των εκλογών. Η δεύτερη διαφορά σημαντική είναι ότι οι απαιτήσεις αυτές τότε υπήρχαν με μια προοπτική συγκεκριμένη που τι έλεγε:
Έχω ένα μαξιλαράκι 11 δις, το χρησιμοποιώ, βγαίνω σταδιακά στις αγορές, στην προληπτική πιστωτική γραμμή, με τις πλάτες και τη διασφάλιση και τις εγγυήσεις των εταίρων. Αυτό λοιπόν ήταν διαφορετικό ναι, πλαίσιο. Αλλά με τη λήψη αυτών των μέτρων, προοπτική... στο οποίο βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Τι εννοώ. Γι' αυτό, και δεν έκλεισε, γι' αυτό δεν έκλεισε η συμφωνία τότε. Αλλά η διαπραγματευτική ισχύ της κυβέρνησης mm-hmm. ήταν πολύ μικρότερη από αυτή της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα. Και η προοπτική που εξασφάλιζε η προσπάθεια τότε mm-hmm. ήταν η προοπτική της εξόδου από το μνημόνιο, ενώ τώρα η προοπτική που έχουμε είναι ένα τρίτο μνημόνιο. Τι προοπτικές... Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Τι προοπτικές έχουμε μπροστά μας, ή μια δηλαδή βαριά συμφωνία ενός τρίτου μνημονίου όπως περιγράφεται, ή ποια είναι η εναλλακτική? Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα ναι, στελέχη της, βεβαίως. Δεν και είναι μάλιστα, θέμα δηλαδή εδώ. Ναι, όμως οφείλει μια απάντηση στον ελληνικό λαό. Οφείλει μια απάντηση διότι έχει πει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο διαπραγμάτευσης, εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ότι υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, mm-hmm. ότι οι υπόλοιποι δεν τα έκαναν γιατί υπήρχε κάποια συνωμοσία και γιατί ήταν οι προδότες ή δοσύλλογοι. Όλα αυτά λοιπόν τελειώνουν. Τα ψέματα τελειώνουν και επειδή εγώ πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση είναι εθνική υπόθεση, κυρία Τσαπανίδου, το ότι τελειώνει η λογική αντιμνημόνιο και αυτή η ψεύτικη διαχωρισμή των προηγούμενων ετών, ίσως να είναι και ένα καλό σημάδι, γιατί η χώρα χρειάζεται συνεννόηση. Για να βγούμε από το μνημόνιο και από τις εξαρτήσεις, θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας να συνεννοηθούν, να διαμορφώσουν ένα τελικό πλαίσιο για την οριστική συμφωνία με τους εταίρους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε κι εμείς με ασφαλή βήματα στην έξοδο από την κρίση, όπως έκαναν μάλιστα. και η Κύπρος και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Πιθανότητα... Θα είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση αν σταματήσουμε να έχουμε στρατηγική για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ΣΥΡΙΖΑ ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε επιτέλους μια στρατηγική για τη χώρα. Πιθανότητα εκλογών βλέπετε, κυρία Γεννηματά, εσείς? Καταρχήν θέλω να πω ότι διαφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι καταστροφή για τη χώρα. Το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε 2 φορές τη χώρα σε εκλογές το 2012, ελπίζοντας την αυτοδυναμία. Ανέβηκε το δημοσιονομικό κενό. Το πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες μέσα από μέτρα και φόρους. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οδήγησε τη χώρα σε εκλογές το 2015, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έκανε είναι να αυξήσει το ποσό του δημοσιονομικού κενού που διαπραγματεύεται, mm-hmm. άρα περισσότερα μέτρα στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Και στις εκλογές τι θα πάει να πει? Απέτυχα. Μάλιστα. Απέτυχα ή οδηγώ τη χώρα σε ρήξη και χρεοκοπία? Έχει Μάλιστα. αυτή τη δυνατότητα? Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός του έδωσε μια καθαρή εντολή. Διαπραγματεύσου μέσα στο ευρώ. Είχε συσσωρευμένο θυμό από όλους τους προηγούμενους γιατί δεν κατάλαβε τις αλήθειες, δεν κατάλαβε πού βρισκόμασταν. Έγιναν προφανώς και λάθη, υπήρξαν σοβαρότατες αδικίες, όμως σήμερα όλα αποκαλύπτονται και με νυφαλιότητα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για τη χώρα μας. Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς να δούμε μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που είχαν οι σπουδαστές γνωστού Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εκδήλωση που διοργανώθηκε για 12η συνεχή χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο καθιερωμένος θεσμός ημέρα καριέρας προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων επιχειρήσεων και εκατοντάδων σπουδαστών. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών και αποφύτων γνωστού Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο σκοπός είναι να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με τους σπουδαστές και τους αποφυτούς μας. Είναι αρκετές εκατοντάδες επιχειρήσεων που έχουμε καλεσμένες σήμερα εδώ πέρα. Έτσι έρχονται και οι αποφοιτοί μας και οι σπουδαστές μας, περνάνε από συνέντευξη και μπορούν να ξεκινήσουν για την πρακτική τους άσκηση και ακόμα για τις περιπτώσεις που έχουμε μια προσφορά μιας κανονικής εργασίας. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στελέχη κορυφαίων εταιριών, να περάσουν από συνέντευξη αποκτώντας την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία, αλλά και την ευκαιρία να αποκτήσουν μια θέση πρακτικής άσκησης ή μόνιμης απασχόλησης. Έχουμε ξεκινήσει και το γραφείο Startup, το οποίο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και βοηθά τους σπουδαστές οι οποίοι έχουν ένα όριο να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και έχουν μια ωραία και φρέσκια ιδέα να την κάνουν πραγματικότητα. Τους δίνουμε βοήθεια όσον αφορά θέματα ενημέρωσης, χρηματοδότηση,
ερώτησης, business plan, πώς θα βρουν τον τρόπο να στήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και έτσι να ανοίξουν τα φτερά τους. Στο πλαίσιο της ημέρας καριέρας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και σεμινάρια γύρω από τη σύνταξη βιογραφικού, τη συνέντευξη και τη γλώσσα του σώματος. Μάλιστα, ακόμη δεν έχουμε απάντηση από τους εταιρούς ή τουλάχιστον δεν έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες από το Μαξίμου για το αν έχουν απαντήσει οι εταίροι για τις ελληνικές προτάσεις 1, ούτε για το αν θα γίνει τελικώς η συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Αντιθέτως, αυτά που διαβάζουμε από τα tweets που κάνουν δημοσιογράφοι του εξωτερικού, ο Σπίγκελ, τον Financial Times για παράδειγμα, λέει ότι αν δεν πραγματοποιηθεί σήμερα συνάντηση Μέρκελ-Ολάν-Τσίπρα, τότε θα πάμε στο Eurogroup που θα γίνει στην Πρατισλάβα την επόμενη Παρασκευή, στο Euro Working Group της Πρατισλάβα. Θα συνεχιστεί δηλαδή διαπραγμάτευση πάνω στο θέμα. Και πάμε στα αθλητικά. Ελπίζοντας πάντα ότι το καλό θα νικήσει. Θοδωρή Σούκα, τι κάνεις? Νιώθω ήμουνα και γέρασα. Τα ίδια λέμε κάθε φορά, τα ίδια. Συνάντηση, συμφωνία, νέα συνάντηση, νέα συμφωνία. Μόνο που κλείνει ο χρόνος τώρα. Κλείνει ο Ιούνιος, τελειώνει σε 20 μέρες. Τι έχουμε στα αθλητικά μας? Έχουμε μπάσκετ. Άρης ΠΑΟΚ, νίκης ο Άρης 92-88, έκανε το 1-1 στη σειρά των μικρών τελικών. Ο Βεζένκοφ 23 πόντους για τους κίτρινους. Στο γήπεδο αντιπρόεδρος των Γκρίζλις για να τον δει. Φαίνεται πως θα συνεχίσει και εκείνος κάποια στιγμή την καριέρα του στο NBA. Επίσης έχουμε 7,5 ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός, χωρίς Μπατίστα ο Παναθηναϊκός, χωρίς Παπαπέτρου ο Ολυμπιακός. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-1, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει εφόσον νικήσει. Και έχουμε και βίντεο να δούμε φοβερό και τρομερό LeBron James. Έλα. Έχει πετύχει μετά από 3 μάτς στους τελικούς. 123 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Μόνο όχι, στο σύνολο. Στο σύνολο. 123 πόντους. Ξαναπέμπει, μπορεί να είναι 123 πόντους. 44 στο πρώτο μάτς, 39 στο δεύτερο, 40 στο τρίτο. Κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Και οι Cavaliers προηγούνται πλέον με 2-1 νίκες. Θα δούμε στο βίντεο όλα αυτά τα φοβερά τρομερά που έχει κάνει. Το βίντεο, παρακαλώ. 6 to shoot. James again. This time sets for 3. Got it! Another extraordinary performance from LeBron James. 40 points, 12 rebounds, 8 assists. Σκοράρει. James. Moskov throws. Μοιράζει assist. James. Καρφώνει. Και τα πόνους στους αντιπάλους του. Thompson on the drive. Block. LeBron James. Ο βασιλιάς LeBron είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση και το αποδεικνύει στο παρκέ, οδηγώντας τους Cavaliers στην κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 3 τελικούς μετρά 123 πόντους στο σύνολο, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών. Χθες, το πρώτο μάτς της σειράς που έγινε στην έδρα των Καβαλάριδων, ο King James πέτυχε 40 πόντους, μοίρασε 8 assists και μάζεψε 12 rebound, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με αντίπαλο τον Golden State με 96-91, στο πρώτο μάτς της σειράς που δεν κρίθηκε στην παράταση. Πλέον οι Cavaliers προηγούνται με 2-1 νίκες, ενώ το τέταρτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί και πάλι στο Cleveland. Λοιπόν, έχουμε 4 τυχερούς. Τα ονόματά τους ποια είναι? Είναι ο Γιώργος Ροδίτης, η Ειρήνη Ρωμανού, η Αφροδίτη Στέφη και η Ιωάννα Στεριούλα. Έχουν από ένα καινούργιο κινητό Lenovo και μπράβο σας παιδιά, θα χαρώ πολύ που θα χαρείτε πάρα πολύ όταν τα παραλάβετε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στο Star, ακολουθεί Τατιάνα Στεφανίδου και βεβαίως Δελτίο Ειδήσεων με όλη την τελευταία ενημέρωση, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με όσα θα συμβούν σήμερα στο επίκεντρο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, για να δούμε αν τελικώς ο κύριος Τσίπρας θα συναντήσει ή όχι τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το καλό θα νικήσει. Θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι. Γεια σας.